Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, μπορώ να πω έτσι. Ναι, παλό καλά. Ναι, παλό, πολύ καλά, ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε καλά. Λίμπερο είσαι. Λίμπερο είσαι, ράδιο Μαρμίτα είσαι. Όπως πολύ καλά καταλάβατε και σήμερα πουσιάζει ο κύριος Τρέγιας. Η ίωση που τον ταλαιπωρεί και όλη την οικογένεια δεν έχει περάσει. Θέλω να πιστεύω Δευτέρα, πρώτο Θεός, θα είναι εδώ μαζί μας και μαζί σας να σχολιάσουμε την αγωνιστική που θα έχει παίχτη το Σαββατοκύριακο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και φυσικά, αντί για τον κύριο Τρέγια, έχουμε και καιρό να τα πούμε. Ναι, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Κάποιες ώρες. Έχω τον Στέλιο Παπαντονίου από το PAOK Day. Πιστεύω θα σας κρατήσουμε καλή συντροφιά μέχρι τις 11 η ώρα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχουμε και ψωμάκι, έτσι. Έχουμε. Ειδικά η επικαιρότητα του PAOK έχει αρκετή μάλλον. Έχει αρκετό σχολιασμό. Όπως και για τον Άρη έχουμε 2-3 πραγματάκια που μάλιστα ειδικά το ένα μου ξέφυγε εχθές στο σχολιασμό, αλλά μου έδωσε η assist το συγκεκριμένο μέσο. Θα καταλάβετε μετά τι θέλω να πω. Μερικοί το καταλάβατε ήδη. Ένα μέσο εδώ της πόλης, το οποίο δεν λέει ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι κακό να υποστηρίζεις μια ομάδα. Είναι κακό βέβαια να λες ότι είσαι 33% προς όλους και να. Εντάξει, τώρα κατάλαβα και εγώ. Εντάξει, αυτά θα τα σχολιάσουμε. Φυσικά και εσείς θέλουμε να είστε στην παρέα μας και να ακούσουμε τη δική σας άποψη, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε και όλα αυτά. Αφού ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, θα τις ανοίξουμε μετά τις 9.30 αμέσως. 2-3 πραγματάκια να πούμε. Μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα τις ανοίξουμε. Το 23-10-287-38, δηλαδή θα είναι ενεργό μετά τις 9.30. Οπότε να ξεκινήσω με τα διαδικαστικά λίγο, Στέλιο, να εδώ πέρα να διαβάσω. Πάνω απ' όλα οι χορηγοί μας και μετά. Αυτοί που υποστηρίζουν και το ραδιόφωνο όλοι και πρέπει να υποστηρίζουμε κι εμείς. Να ξεκινήσω με τον χορηγό μου, τον κύριο Χανιώτη. Όχι, συγγνώμη. Αυτό είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι δικό μου χορηγό. Συγγνώμη, δεν είναι το ραδιοφόνο. Συγγνώμη. Όχι. Έχει μελανιάσει τώρα, μιλάω. Βγες, μη φοβάσαι, δεν σε εκπώ τίποτα. Βγες. Δεν πειράζει, βγες. Λοιπόν, ξεκινάω με το πόρκι το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο. Όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες από αυτές, 2-3. Δύο μπέρκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Επίσης και το μενού των δύο ατόμων, χορταστικό και μεγάλο. Δύο μπέργκερς, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά τα καλούδια και ακόμη περισσότερα μπορείτε να τα βρείτε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 23-10-5-20-5-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει η έκπτωση των 10%. Καθόλου άσχημα. Συνεχίζουμε τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda στην πόλη μας είναι ένα και είναι στην Παπάφη 205. Οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, θα απαντηθεί πάρα πολύ εύκολα στο 2310-924-931. Αυτά με τους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα έως και Παρασκευή 9-11, καθημερινά δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Τα είπα. Πάμε στα θέματά μας να ξεκινήσουμε κατευθείαν, Στέλιο. Με τι θες να ξεκινήσουμε? Η μέρα είναι για ΠΑΟΚ. Βασικά υπάρχει το ντέρμπι της ομάδας σου με την ΑΕΚ 7.30 ώρα και υπάρχει την φυσικά την Κυριακή 7.30, είναι καλά, ναι, το είπα, ναι. 7.30. Ο Άρης παίζει Σάββατο 7.30, ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή 7.30. Θες να δώσουμε όλη την αγωνιστική? Δώστε, ναι, κάνε ένα έτσι. 18η αγωνιστική, Σάββατο 11 Ιανουαρίου, Βόλος Ξάνθη στις 5:15, Λάρισα Άρης στις 7.30, Πανετολικός Ατρόμητος στις 8. Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου, Αστέρας Τρίπολης Όφη στις 3, Λαμία Ολυμπιακός στις 5:15, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30
και Παναθηναϊκός Πανιώνιος στις 7.30 και αυτό το παιχνίδι. Αυτά είναι, έτσι. Είναι η 18η αγωνιστική αυτή. 18, ναι. Που αν θυμάμαι καλά, οι διαιτητές είχαν πει ότι σε αυτή θα κάνουν απεργία. Στη 18η. Ναι. Πρώτη φορά όταν το είπαν. Μετά το πήραν πίσω, είπαν πριν τη 17η και με όλα τα μετέπειτα που γίνανε, τα γνωστά, τα κωμικοτραγικά για μένα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ομάδα σου. Εκεί είναι το ψωμάκι το περισσότερο. Εγώ λίγα πράγματα έχω να πω. Ειδικά θα ξεκινήσουμε από αυτό που έγινε το πρωί, ναι, προφανώς. Σήμερα, με την εκδίκαση της υπόθεσης. Ναι, όπως είχαμε πει και χθες, σήμερα ήταν προγραμματισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης, της καταγγελίας μάλλον, της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την περίπτωση πολυδιοκτησίας της ΠΑΕ Ξάνθης. Ήταν προγραμματισμένη συγκεκριμένη η εκδίκαση στις 10 η ώρα το πρωί. Πριν όμως πω αυτό, να πούμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε αναβολή για την 5η 16 του μήνα, δηλαδή σε μια εβδομάδα περίπου. Ώρα λένε, γιατί στις 10. 10 το πρωί, στις 10 έτσι. Το πρωί είναι πάλι. Ήταν προγραμματισμένη για τις 10, ξεκίνησε στις 10.30. Παρόν έδωσαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού προφανώς και της Ξάνθης. Αλλά και της Λάρισας που έδωσε το παρόν Αλέξης Κούγιας, ο οποίος κατέθεσε και ένα σχετικό έγγραφο. Μετά από κοινό αίτημα του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, καθώς δεν προκύπτει κάποιο ένομο συμφέρον. Ναι, η Λάρισα ως τι πήγε εκεί, για να λέμε και τα υπέρ και τα κατά, θα πω και κατά μετά. Η Λάρισα ως τι πήγε να κάνει εκεί, δηλαδή. Υπάρχει μια καταγγελία του Ολυμπιακού για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Η Λάρισα τι δουλειά έχει εκεί, ως τι. Δεν το κατάλαβα εδώ αυτό πραγματικά. Η Λάρισα δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πήγε. Ναι. Ο Κούγιας μπορώ να πω για ποιο λόγο πήγε. Για ποιο ήταν δικηγόρος κανένας άλλος. Όχι, δεν είχε. Δεν είχε. Άρα... Πήγε σαν ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λάρισας εκεί. Δηλαδή και όλοι οι ιδιοκτήτες που το όνομά μου μπορούσαν να είναι στην εκδίκαση. Αυτό αφορούσε. Μπορούσε να κάνεις αίτηση για να μπορέσεις να παρέμβεις αν ήθελες. Αν γινόταν δεκτό από το δικαστήριο. Δεν έγινε δεκτή όμως. Προφανώς και δεν έγινε έτοιμο από το ΠΑΕ. Ότι δεν χρειάζεται να παρέμβει, γιατί δεν έχει κάποιο ένομο συμφέρον ο Κούγιας. Και σωστά λέω εγώ. Ναι. Απ' την άλλη, επειδή άκουσα και το ρεπορτάζ, για να σου κάνω, για να, έτσι, να κάνουμε ερωταπαντής, ζήτησε, λέει, η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ να βγει, λέει, έξω από την. Αφού καταθέσουν, ας πούμε, τα στοιχεία, να βγει έξω, λέει, ο Ολυμπιακός. Καλά, αυτό πώς γίνεται, ρε φίλε. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, εγώ κάνω καταγγελία και θα βγω έξω από την αίθουσα. Πώς θα γίνει αυτό, δεν είναι λογικό. Για τη Λάρισα είναι λογικό. Ναι. Η Λάρισα τι δουλειά έχει. Δηλαδή, εγώ κάνω καταγγελία, κάνω μήνυση και αυτός που με έκανε, αυτός που είναι κατηγορημένος, μου λέει, αυτός που με έκανε μήνυση να είναι απ' έξω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει λογική. Και όντως απορρίφθηκε από αυτό. Απορρίφθηκε γι' αυτό το αίτημα. Έγινε και ακόμα ένα αίτημα για να ηχογραφηθεί η συγκεκριμένη εκδίκαση. Σου μέσα είμαι, εγώ βέβαια πρέπει να ηχογραφηθεί. Αλλά απορρίφθηκε. Γιατί να απορριφθεί, να ξέρουμε τι γίνεται. Συνέχεια το ίδιο σχόλιο. Τι είναι, κρατικά μυστικά είναι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Να ηχογραφηθεί μια χαρά. Δεν είχε κάποιος να κρατήσει πρακτικά κάτι τέτοιο, είχα δει. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά η απόφαση ήταν να φύγει ο κύριος Κούγιας από την διαδικασία. Σωστά, ο Ολυμπιακός συνέχισε κανονικά να είναι παρόν έως το τέλος της διαδικασίας. Και αυτό σωστό. Έγινε μια διακοπή που ζήτησε ουσιαστικά η Ξάνθη, καθώς ο εκπρόσωπός της, ο κ. Συγγελίδης, λόγω προσωπικών θεμάτων δεν μπορούσε να είναι παρόν εκεί πέρα για προσωπικούς λόγους. Αναβλήθηκε ουσιαστικά η διαδικασία κατά τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ζήτησε αναβολή η Ξάνθη. Ναι, αναβολή, γιατί πήγε ουσιαστικά αναβολή και πήγε και τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Πήγε ο κ. Συγγελίδης εκεί πέρα, ξαναξεκίνησε η διαδικασία και ουσιαστικά η συγκεκριμένη διαδικασία αναβλήθηκε για την 5η 16 του μήνα, καθώς όπως υποστήριξε η ΠΑΕ Ξάνθη, δεν ήταν ενήμερη πως θα έπρεπε να μιλήσει για το θέμα της πολυδιοκτησίας. Εντάξει, γελάμε. Και ενώ ζήτησε και αναβολή Ξάνθη, τώρα έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν ζήτησε ποτέ αναβολή, από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Συγγελίδης είπε ότι είναι αυτός ο νομικός εκπρόσωπος της Ξάνθης. Ναι. Πες τον κύριο Συγγελίδη, λέω εγώ, το είπα από την πρώτη μέρα, να ετοιμάζει τα μπουγαλάκια του για την Β' Εθνική. Πέσω να τα ετοιμάει σιγά σιγά. Δεν την γλιτώνει, πέσω. Έτσι λέω εγώ. Από την πρώτη μέρα που έσκασε αυτό και από αυτά που είδα, χωρίς να είμαι νόμικος, λέω δεν την γλιτώνει η Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάθει τίποτα, λέω εγώ. Τώρα πρόστιμο, κανένα μείον ένα, μείον δύο, κάπου εκεί. Ο ΠΑΟΚ δεν θα τον πειράξουν. Έτσι λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Η Ξάνθη όμως δεν. Έτσι λέω εγώ. Γνώμη σου. Όχι γνώμη μου, έτσι από την περιραίω ατμόσφαιρα. Αυτό λέω. Ναι. Θα βγουν οι φίλοι μου, μου πούνε ότι δεν θα γίνει έτσι. Κολομαντεψιά κάνω. Να πω την αλήθεια. Να πούμε επίσης πως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί όλοι ρωτάνε το τι θα γίνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή το πού θα καταλήξει, τι θα γίνει αν καταλήξει εκεί. Πόσα μέλη είναι αυτοί, 5-7, γιατί έδειξε κάτι πλάνα. Είναι αρκετοί. Είναι πολλοί ήταν. 2,
6 είναι. 6 είναι. Στη φωτογραφία βλέπω 6 τώρα. Η Μαρούπα είναι, γιατί νομίζω την είδα αν την πήρα χαμπάρι. Τώρα τι να σου πω, δεν ή όχι, ήταν μια που την έμοιαζε πάντως. Εγώ είδα περισσότερους από 6. Ναι, είχε περισσότερο. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο είχε, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Δείχνει μια αίθουσα, ρε φίλε, και είχε θρανία σχόλια. Ναι. Α, κλείστε τώρα, Αυτό ξέρεις που γίνεται στο Υπουργείο Αθλητισμού Πολιτισμού. Θρανία είχαν. Δηλαδή τον Κούγια τον δείχνει, κάθεται σε θρανίο. Θα βγάλει και το κολατσό και την τσάντα, καμιά ποδιά δεν φορούσε δίπλα του η άλλη. Έτσι με θρανία καθόντουσαν. Δηλαδή εντάξει, ξεφτύλα. Καλύτερα να μην έχω σε φωτογραφίες βασικά. Εγώ περίμενα θα είναι σε αίθουσα δικαστήριο, α πούμε, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο κι εγώ περίμενα. Σαν αμφιθέατρο, δεν ξέρω τι ήταν εκείνο. Αμφιθέατρο, γιατί είχε από πίσω καρέκλες πάρα πολλές. Πολύ πράγμα. Σαν μια μικρή αίθουσα κινηματογράφου, ξέρω εγώ. Έτσι, κάπως έτσι το είδα εγώ. Και δείξε σε θρανίο. Τον Κούγια σε θρανίο τον έδειξα. Πάντα. Χαμός. Βγαίνοντας ο Κούγιας βέβαια. Έκανε δηλώσεις. Εσύ θέλω να τις πεις, ναι, για να μην. Όπου ουσιαστικά αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι γι' αυτόν θεωρεί που με τα στοιχεία τα οποία έχει, ναι, που έχουν προκύψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεωρεί πως ο ιδιοκτήτης της Ξάνθης είναι ο Ιβανσαλίδης. Και το είπε φορά παρτίδα βέβαια ο Κούγιας. Πραγματικά τον Κούγια δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Είναι ψυχολόγητος. Σε ό,τι και αν κάνει. Ναι, ξέρεις τι. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, σίγουρα τα συμφέροντα της ομάδος του. Και σαν δικηγόρος δεν ξέρω ποιον άλλο συμφέρει, το εντολέα του κάποιος. Μα δεν είναι αυτά τα συμφέροντα της ομάδος. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, είναι λίγο πολύ περίεργη. Δηλαδή, άμα θες να μιλήσουμε έτσι λίγο απ' έξω από τα δόντια, λέγαμε ότι η Λάρισα και με τους δύο παίκτες, ας πούμε, τις, που πήρα από τον ΠΑΟΚ, είχε φιλικές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Εγώ το έλεγα. Έτσι, λέγαμε. Οι Αριανοί αυτό λέγαμε, οι φιλικές σχέσεις. Ξαφνικά βλέπει στροφή 180 μοιρών. Και να βγάζει δόντι εναντίον του. Ναι, δηλαδή αυτό ότι η Ξάνθη την έχει ο Σαββίδης, μόνο ο Ολυμπιακός. Καλά, ούτε ο Ολυμπιακός δεν το είπε, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός λέει ότι υπάρχει. Το υπονοεί. Δεν το είπε φορά παρτίδα, το υπονοεί. Είπε ότι έχει πολλή διοκτησία. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ότι... εννοεί ότι αυτό ο ανεψιός δεν ξέρω τι είναι. Είναι, ρε παιδί μου, πρόσωπο γλάστρα και ότι απίσω είναι. Αυτό δεν το είπε όμως. Δεν το είπε έτσι όπως ναι. Αυτό το είπε. Φόρα παρτίδα. Χλακ. Πώς λέει και ο Τάσος Jean-Claude Van Damme. Ναι, αυτό. Πραγματικά είναι ψυχολόγητος. Και εντάξει, σίγουρα δεν μπορούμε ούτε να ξέρουμε τι σκέφτεται. Το σίγουρο είναι ότι η Λαρσέη και με πανό που είδα τώρα, αυτή την αγωνιστική ήταν που παίζανε την προηγούμενη, είναι πολύ κατά του. Και έχει θέματα με τους οπαδούς της Λάρισας. Έχει θέματα, βέβαια. Και αύριο να δούμε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Θα το δούμε αύριο στο γήπεδο. Λοιπόν, άρα αυτό είπαμε, την είπε στην Πέμπτη. Την Πέμπτη 16 του μήνα, στις 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη. Ναι, δεν παίρνει άλλη αναβολή, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ δεν υπάρχει άλλη νομικό τερτύπη για αναβολή ή όχι. Και καλό είναι και για το πρωτάθλημα να βγει μια απόφαση, γιατί μετά σίγουρα θα πάει εφετείο όποια και να είναι η απόφαση, καλά, ναι, είτε συν είτε πλην. Για οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές που θεωρεί ότι θίγεται, σίγουρα θα την πάνε στο εφετείο. Η οποία άντε περίμενε μετά από εκεί. Μετά θα γίνει χαμός. Να πούμε επίσης πως μετά το τέλος της διαδικασίας, ο ΠΑΟΚ έβγαλε διαρροή που τονίζει πως δυστυχώς η σημερινή ακρόαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την κατασκευασμένη καταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη. Παρά τις προσπάθειες του νομικού μας επιτελείου για άμεση εκδίκαση ώστε να λάμψει η αλήθεια. Κατά συνέπεια, πήρε αναβολή τόσο η επισημοποίηση της σκευωρίας όσο και η κατάρρευση των δίθεν ανώνυμων καταγγελιών. Αυτό είναι αυτό διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Α, δεν είναι επίσημο, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση. Όχι, δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση στο site. Είναι διαρροή που την έβγαλε προς τα έξω στη δημοσιότητα. Όπως λέμε, η κύκλη της. Η κύκλη, ναι. Τα έδωσε στους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι ήταν παρήγαγαν. Τετράγωνο δεν είναι ποτέ, μόνο κύκλη είναι. Ναι. Τετράγωνο δεν είναι ποτέ. Η κύκλη της ΠΑΕ, η κύκλη της κυβερνήσεως. Ναι, είναι τετράγωνο ποτέ δεν άκουσα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά δεν υπάρχει. Υπάρχει άλλο τίποτα κουσκούς, κανένα τέτοιο τίποτα ότι βγαίνει. Δεν υπάρχει κάτι. Απλώς το μόνο το οποίο να πούμε και να γνωρίσει ο κόσμος είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αυτό το οποίο έχει σαν στόχο είναι να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί, αν όντως ισχύουν αυτά τα οποία έχουν κατατεθεί. Αν όντως είναι αληθινά, με λίγα λόγια. Αυτά είναι αληθινά τα στοιχεία. Mm-hmm. Και αν όντως ισχύει η καταγγελία που έχει γίνει. Σε περίπτωση που ισχύει η καταγγελία αυτή, τότε αυτόματα πηγαίνει η υπόθεση στα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ, η οποία με ανάλογα δικαστήρια θα κρίνει και τις τιμωρίες. Τον ΠΑΕ που. Δεν βγάζει απόφαση η ΕΕΑ. Απλώς σου λέει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι αυτό εδώ είναι αλήθεια. Θέμα, πούμε, ναι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ναι. Και μετά πηγαίνει η ΕΠΟ, είναι αρμόδια για το τι θα γίνει μετά. Ωραία.
Ωραία, μας έδωσες embed στατουμένο ρεπορτάζ. Την άλλη Πέμπτη είναι το... η εκδίκαση της υπόθεσης. Πιστεύω ότι την Πέμπτη θα έχουμε εξέλιξη, δεν γίνεται και διαφορετικά. Το πρωτάθλημα, 18ο αγωνιστή θα έχει παικτεί. Δεν μένουν και πάρα πολλές αγωνιστικές, άλλες 8 θα μένουν μετά. Δεν μπορεί να μένει σε κρεμότητα το οποιοδήποτε θέμα έτσι. Και μάλιστα και θα πρέπει να βγει άμεσα και η έφεση κατευθείαν. Γιατί επαναλαμβάνω, όποιος και να είναι, θα κάνει όποιο να είναι το αποτέλεσμα της ετοιμιγωρίας, θα γίνει 100% έφεση, είτε από την Ξάνθη, είτε από τον Ολυμπιακό, είτε από το... κάποιος θα κάνει έφεση, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει. Καλά, τα αγωνιστικά θα τα πούμε και μετά. Καλά, και με τον κόσμο, μετά, δεν θα δώσουμε έτσι και προγνωστικά. Βγήκε όμως και ένα άλλο θεματάκι και όλος εκ των περιέργων, πολύ περίεργο. Αυτά τα όσον αφορά σε εισαγωγικά αρνητικά όσον αφορά τον Άρη βγαίνουν από ένα συγκεκριμένο μέσο της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας εδώ πέρα. Ένα μέσο το οποίο διατείνεται ότι είναι 33% προς όλους. Και εγώ δεν λέω προς Θεού ότι είναι ψέματα. Αλλά θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος είναι δημοσιογράφος και έμπειρος δημοσιογράφος μπορεί να κάνει τέτοια λούμπα. Εγώ, δηλαδή, χωρίς να ξέρω, με το πρώτο που το διάβασα, έκανα την πολύ εξής εύκολη σκέψη που ήταν και η αληθινή. Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, από το Μέτρο Σπορ, Μετρόπολης, ο κύριος Θωμαίδης έβγαλε την είδηση ότι, προς Θεού, επαναλαμβάνω, δεν είναι ψευδή. Προφανώς κάποια κέρδισε ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Συστόν, ο Βραζιλιάνος αυτός που εντάξει. Δεν θυμάμαι και τι θέση τώρα αριστερά έπαιζε αυτός ο Συστόν. Στα πλάγια, στα πλάγια έπαιζε, αλλά τώρα να το πω ακριβώς, ναι, θα σας γελάσω. Περίμενε λίγο τώρα αυτό να τον κάνω, περίμενε. Ναι. Βρε ζώο, εκπομπή κάνω, είναι δυνατό τόσο ζώο. Έκλεισε μόνο. Είδες. Λοιπόν. Και χθες πήραμε. Ναι, ο ίδιος είναι σπαστικός, μου το επίδευσε το κάνει. Ναι, ο ίδιος είναι. Είναι ζώο με ρούχα ο άνθρωπος, εντάξει, είναι πολύ φίλος και μου κάνει έτσι πλάκα. Τα άκουσε τα αγγλικά του live. Λοιπόν, έλεγα για τον Συστόν, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που έπαιξε πριν 10-11 χρόνια, στον και περισσότερο νομίζω. Κάπου εκεί, τέλος πάντων, πριν μια δεκαετία. Και ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που όντως το οφείλονταν χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα που οφείλονται όπως και σε κάποιους άλλους είναι στο προηγούμενο αφημί του Άρη. Ο Άρης έπεσε κατηγορίες, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Έχει άλλο αφημί τώρα. Δεν μπορούσε πολύ εύκολα κάποιος να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ο μόνος που δεν το κατάλαβε ήταν ο κύριος Θωμαίδης. Προφανώς, ο οποίος έβγαλε την είδηση, και εγώ δεν λέω, επαναλαμβάνω τρίτη φορά το λέω, δεν λέω ότι είναι ψευδή. Λέω ότι μπορούσε να βγάλει την είδηση και να πει το πολύ εύκολο που το ξέρουμε όλοι, ότι αυτές οι οφειλές επίπτουν στην προηγούμενη ΠΑΕ, η οποία φυσικά είναι απαιτητές, αλλά έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία αυτά λογοδοτούν για την προηγούμενη ΠΑΕ, έτσι. Και αυτός ο Άρης δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο. Και ναι, τρανή απόδειξη είναι. Όχι, τρανή απόδειξη είναι ότι αν είχε τέτοιο πρόβλημα δεν θα έπαιζε ευρωπαϊκό αγώνα. Έπαιξε Ευρώπη ο Άρης το καλοκαίρι. Έπαιξε ευρωπαϊκό αγώνα, έτσι. Έκανε και μεταγραφή. Έκανε και μεταγραφή πρόσφατα. Εγώ δεν λέω να μην βγει η είδηση, προς Θεού, το λέω δεύτερη φορά. Λέω ότι βγαίνει η είδηση και από κάτω δεν βγαίνουν όμως και οι παράμετροι που μόλις τώρα είπα. Βγήκε μόνο η είδηση. Με σκοπό δεν ξέρω τι. Ποιος είναι ο σκοπός. Στον κύριο Δε Θωμαίδη να πω, μια που λέγαμε και για την υπόθεση εδώ της καταγγελίας του Ολυμπιακού, κάνει μια εκπομπή η δίκη της Δευτέρας, η οποία πραγματικά 30 χρόνια και ασχολείται με αυτά τα θέματα, έτσι, με θέματα καταγγελιών, αποδείξεις, ρεπορτάζ και μπράβο του και συγχαρητήρια και έχει αναδείξει και πολλά θέματα. Για αυτήν την υπόθεση, εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Ολυμπιακός, να κάνει έρευνα και με τα στοιχεία να μας αποδείξει ότι έχει λάθος ο Ολυμπιακός. Θα ασχοληθείς, κύριε Θωμαίδη? 1,5 μήνας είναι. Ρεπορτάζ κάνεις. Θα ασχοληθείς? Με το Συστό να ασχολείσαι μόνο. Αλλά δεν φταίει ο Θωμαίδης και ούτε φυσικά το μέσο που εργάζεται. Φταίει η ΠΑΕ Άρης. Τι σου είπα, κύριε Καρυπίδη? Είσαι μέγα κορόιδο. Σου το είπα γιατί προφανώς εγώ ήμουν στο γήπεδο, αλλά επέτρεψες τζαμπαζάν τη μετάδοση του αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Λογικά το Μετρόπολη συμμετέδωσε τζαμπαζάν, έτσι. Είσαι μεγάλο κορόιδο. Και λίγα σου κάνουν. Εγώ θα σου κάνω και περισσότερα. Μεγάλο κορόιδο είσαι. Κοροϊδάρα. Τους άφησες τζαμπαζάν και τώρα πάρτα αυτά και αυτά είναι τα λιγότερα. Και δεν είναι τίποτα αυτά που σου είπαν και τους προηγούμενους μήνες. Τα δε σχόλια, εντάξει, να μην το πω ότι γίνεται εκεί πέρα από παραγωγούς του συγκεκριμένου ραδιοφώνου. Παραγωγούς οι οποίοι πραγματικά είναι η επιτομή του αποφθέγματος που λέει τα τυφλά σπουργίτια τα χτίζει ο Θεός φωλιά. Πραγματικά. Να ανάψουν ένα κεράκι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Καλά σε εξηγούνται, Καρυπίδη, και λίγα σου κάνουν. Στα play-off πάλι τζάμπα να τους βάλεις.
τζάμπα να του δώσει κάνα 500 άρικο στο Μετρόπολης. Καλά σε εξηγούνται. Αυτό είναι το σχόλιο μου όσο αναφορά. Ή πάει Άρης να διαβάσω και εγώ το τέτοιο και να πάμε στο διάλειμμα να ανοίξουμε και τις γραμμές. Στέλιο. Ο κόσμος του Άρη, λέει, πάει Άρης, εδώ και χρόνια πλέον έχει μάθει να φιλτράρει καλά ό,τι ακούγεται και γράφεται και προπάντων από πού προέρχεται η ενημέρωσή του. Έτσι λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι και σήμερα κατάλαβαν για πολλωστή φορά ότι η ομάδα μας μεγαλώνει και δυναμώνει συνεχώς. Καλά, αυτό εντάξει. Αν και το γνωρίζουν, οι ΠΑΕ Άρης περισσότερο για τυπικούς λόγους θέλει να διαβεβαιώσει τον κόσμο της ομάδας μας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόθεση συστών. Πρόκειται για υπόθεση που αφορά την παλιά ΠΑΕ και δεν μας αγγίζει. Πρόκειται για δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Κατανοούμε την αγωνία κάποιων που ενοχλούνται από την πορεία της ομάδας μας, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν τακτική. Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να βλάψει και να ανακόψει την πορεία μας σε όλα τα επίπεδα. Καλά, ο Άρης δεν είναι απειλή σε αυτούς όσον αφορά τους στόχους. Αυτοί εξυπηρετούν το δόγμα μία πόλη, μία ομάδα. Αυτό το δόγμα εξυπηρετούν, έτσι λέω εγώ. Και εσύ προφανώς τους βοηθάς και σε αυτό, τους βοηθάς από ποια άποψη. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ και δεν τους λες 20 χιλιάρικάκια για να το μεταδώσετε. Εντάξει. Είπαμε, όπως, αυτό είναι τουλάχιστον για μένα κανόνα ζωής. Όπως μου φέρονται, τους φέρομαι καθρέφτης. Καλός ο απέναντί μου, είναι καλός ο Στέλιος. Προσπαθώ να είμαι μια μισή φορά καλός ως προς το Στέλιο. Είναι ήρωνας ο Στέλιος. Δύο φορές ήρωνας εγώ. Είναι, μου κάνει ένα καλό, προσπαθώ να του ανταποδώσω 1,5, αν όχι 2, 1,5. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν διαφωνεί ο κόσμος, εδώ πέρα είμαστε για να. Και λίγα σου κάνουν. Τζάμπα το μετέδωσε στο μάσο, το έδωσε τζάμπα, έτσι. Καλά σε εξηγούνται, Καρυπίδη. Μεγάλη κοροϊδάρα είσαι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, θα την ακούσει. Πώς θα γίνει. Δεν ακούει μόνο τα συν, θα ακούει και τα πλήν. Ναι, προφανώς. Ακούει και τα πλήν, Στέλιο. Λοιπόν, εννοείται. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε και τις γραμμές στο 23-12-87-3-8. Επαναλαμβάνω, 23-12-87-3-8. Έχουμε φυσικά και για μπάσκετ να μιλήσουμε. Ο ΠΑΟΚ, θύμισε μου, ΠΑΟΚ Μέση Λάρισα, έτσι. Λάρισα, ναι. Και Άρης Ηρακλής. Δύο σημαντικά παιχνίδια και για τους δύο. Πιο σημαντικό είναι για τον Άρη. ΠΑΟΚ πήρε και άλλο παίκτη, κάτι άκουγα. Χθες βγήκε ότι είναι πολύ κοντά να πάρει ακόμα έναν παίκτη. Δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν θα έχει, εκτός τι να πω, αν χάσει κάποια παιχνίδια στην έδρα του. Δεν θα έχει, πιστεύω, πρόβλημα. Όχι ότι θα σωθεί και εύκολα, αλλά πιστεύω θα σωθεί ο Άρης. Θα εξαρτηθεί κιόλας και το τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, άμα κάνει ένα πιθανό διπλό το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι μετά εκεί πέρα το πράγμα γίνεται πολύ πιο εύκολο. Ναι, καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Συν το γεγονός ότι θα πάρει και παίκτη. Ναι, δεν το συζητάμε. Αν κερδίσει εκεί πέρα, είσαι η μισή σωτηρία και παραπάνω. Αλλά η Λάρισα, επαναλαμβάνω, σου το είπα και χθες. Είναι καλή. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα και καλό προπονητή, έτσι. Γιατί είναι ο Αγγέλου, νομίζω, στη Λάρισα. Ενώ εσύ έχεις το Χαραλαμπίδι. Εντάξει. Αυτά. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης στην ηχοληψία. Καλησπέρα, Χρήστο. Hello. 23-12-87-3-8. Έχουμε ήδη φίλο, νομίζω, έτσι, ναι. Να τον ακούσουμε, να μην καθυστερήσουμε και θα πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε εμείς έτσι κι αλλιώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζάχο και Στέλιο. Να το. Τι σου είπα. Ναι, τι σου είπα. Ναι. Είπα ο Μάντζεστερ είναι, λέω, με τον προπονητή το Χόμπιτ που δεν φεύγει. Το είπε, όντως. Δεν φεύγει. Κοίταξε, εγώ σε είπα κύπελο και Europa League. Μην κοροϊδεύεις. Τι κύπελο, να πάρει κύπελο Αγγλίας αυτή η ομάδα. Ναι, γιατί όχι. Πιο πιθανό να το πάρει το κύπελο Αγγλίας ο Άρης. Πιο πιθανό είναι να το πάρει. Με τις φανέλες να κατέβει το πήρε. Με τις φανέλες. Μόλις τις φανέλες να βγάλεις το κύπελο. Δυστυχώς δεν φτάνουν οι φανέλες. Άμα φτάναν. Ναι, αλλά ξέρεις τι, τότε το 77 οι άλλοι είχαν τα Αγγλίες και εγώ ήμουν χωριό μπροστά τους και τους πήρα 2-1, τα θυμάσαι? Εντάξει, Αγγλία είναι εκεί. Αγγλία είναι εκεί, εντάξει. Ουέφα δύσκολα, άστο. Κύπελο κάτι. Είπες πριν το διάλειμμα, η Λάρις έχει Αγγέλου και τρόμαξα. Λέω, έτσι πως το είπες, νόμιζα ότι είχε τον Ίβκοβιτς, ρε. Όχι, ρε. Καλά, μπροστά στο δικό σου Ίβκοβιτς είναι ο Αγγέλου. Σιγά τον Αγγέλου. Εκεί ποιος είναι ο παπά, πώς λένε ο Χαραλαμπίδης. Εντάξει, σιγά τον Αγγέλου. Οι παίκτες παίζουν περισσότερο, εντάξει, και λιγότερο προπονητής για μένα, αλλά εντάξει, παίζει ρόλο και ο προπονητής. Δεν μπορούμε να πούμε. Στο μπάσκετ έχει. Παίζει ρόλο. Έχει μεγαλύτερο ρόλο ο προπονητής. Ο Χαραλαμπίδης, σαν το δικό μας, δεν είναι προπονητής, τώρα μαθαίνει. Ο άλλος έχει. Ο Αγγέλου έχει κάποια χρόνια στην πλάτη του σαν προπονητής. Και ειδικά έτσι. Και σιγά και αυτόν τον Καστρίτη που έχει ο Ηρακλής, σιγά τα βγάρε. Καλά, ο Καστρίτης, εντάξει. Πιστεύω θα χάσει ο Ηρακλής, αλλά εντάξει, να μην το. Πιστεύω θα χάσει ο Ηρακλής το Σάββατο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σώθηκε ο Άρης του εναντίον. Μην το πολυπιστεύεις, γιατί σαν ομάδα είναι λίγο καλύτερη από σένα. Είναι λίγο καλύτερη, όντως, αλλά θα παίζει στο γήπεδο. Ναι. Έτσι λέω εγώ.
και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Δεν λέω δεν μπορεί να χάσει, λέω πιστεύω θα χάσει. Δεν μου λες, τώρα θα πεις εντάξει, αυτό πάμε. Θα σε πω από πού πληρώνεται. Mm. Έβγαλε ο Θωμαίδης το θέμα, αλλά ναι. Ο Θωμαίδης ξέρεις με τι χρωματικών αποχρώσεων οπαδικά είναι, έτσι τα ξέρεις. Ναι. Λέει ότι είναι αρχή, τι είναι. Εφόσον ακούσε τις εκπομπές από την αρχή που ξεκίνησε με τόσο εμένα, σου έχω πει 100 φορές, δεν με ενδιαφέρει ο άλλος τι ομάδα είναι. Και, ναι. Και, δηλαδή εσύ είσαι ΠΑΟΚ, εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι ΠΑΟΚ, ό,τι και να πεις είναι λάθος. Και εγώ επειδή μ' άρεσε, λέω ότι ο Χρήστος είναι ΠΑΟΚ και ό,τι λέει είναι λάθος. Δεν με ενδιαφέρει μένα τι ομάδα είναι. Με ενδιαφέρει τι λέει. Ναι. Αυτό που σου είπα και αλήθεια να είναι, δεν έγραψε από κάτω τις παραμέτρους, τις οποίες τις ξέρεις και εσύ νομίζω. Αυτή ωραία. Είναι. Δεν εντάξει. Εντάξει, κοίταξε τώρα, βγαίνει αυτό με τον Άρη, μετά έχουμε αυτό με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Mm. Το πρωτάθλημα θα πάμε μέχρι τέλος με δικαστικά και με τέτοια. Έτσι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω. Ο Άρης δεν, αυτό που είπε ο κ. Στομαϊδής δεν έχει καμία σχέση ο Άρης με αυτό που είπε ο κ. Στομαϊδής. Για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όχι, λέει, εγώ είπα, κοίτα, την Πέμπτη που, λέει, που είπε ο Στέλιος εδώ. Πέμπτη, άμα βγει μια απόφαση ή ένα τέτοιο, και μετά η έφεση μια εβδομάδα πρέπει να τελειώσουμε. Δεν μπορεί να τραβιέται αυτό το πράγμα συνέχεια. Πώς θα πάει. Ναι, εγώ να σε ρωτήσω σαν Ζάκο. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι μπορούν να ρίξουν τον ΠΑΟΚ. 100 φορές είπα, κανένας ισχυρός στην Ελλάδα δεν έπεσε. Κανένας ισχυρός. Την ΑΕΚ την πιάσανε εσείς και πάλι τα ίδια τα λέω. Το Χρυσοβιτσάνο το θυμάσαι. Το θυμάσαι την υπόθεση δωροδοκίας της ΑΕΚ. Τον πιάσαν με τα λεφτά στο χέρι. Με τη βαλίτσα στο χέρι τον πιάσαν. Έπεσε η ΑΕΚ. Πότε είναι αυτό. Έχει πολλά χρόνια. Αρχές στις ΣΕΡΕΣ. Πασεραϊκό ΣΕΤΕ. Δεν το ξέρω. Βέβαια. Και η τιμωρία της ΑΕΚ ήταν -3. Για το επόμενο πρωτάθλημα κιόλας. Αυτή ήταν η τιμωρία. Γιατί δέχτηκε. Στόπα, δεν παρακολουθεί. Γιατί δέχτηκε το δικαστήριο ότι αυτός που έκανε την τέτοια τη συναλλαγή δεν ήταν ο Τσάικ, ήταν ένας που τον έμοιαζε. Ναι, έτσι. Αυτό είναι. Και εσύ μου λες θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Θα φάει ο ΠΑΟΚ κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι λόγω. Αν αποδειχτεί πάντα ότι αυτά που λένε είναι αλήθεια, έτσι. Αλλά θα πέσει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω κάνα μεγάλο πρόσημο, κάνα -1, -2. Η Ξάνθη πιστεύω ότι αίσθησή μου είναι τελειωμένη. Ναι, αλλά και την Ξάνθη που λες να ρίξω δηλαδή μία ομάδα που δεν θα έχει πέσει αγωνιστικά να την κεραυνώσουν, έτσι. Τι να κάνουμε. Αν αυτό λέει ο κανονισμός, γιατί να μην πέσει, δεν κατάλαβα. Ο Ηρακλής πώς έπεσε. Αυτό έλεγε. Ο κανονισμός έπεσε. Τι είναι, ο Βλάκας είναι ο Ηρακλής. Ναι, τα είπαμε, ναι, για τον Ηρακλή. Με τον Παθηναϊκό άλλαξαν τα κόλπα. Μόνο. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Χριστάρα. Κάτσε να σε πω και ένα τελευταίο. Πες και το τελευταίο γιατί είναι γεμάτο. Ναι, κλείνω. Βγαίνουν μερικοί σε άλλα ραδιόφωνο κάτι παραθυναϊκοί και άκου τι λένε. Τι λένε παραθυναϊκοί. Να εξαφανιστεί λέει ο Ολυμπιακός εντελώς λέει από το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και λέω εγώ και γιατί να μην εξαφανιστεί και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ή να γυρίσουμε ανάποδα. Ζάκο, να γυρίσουμε ανάποδα την βαθμολογία. Και να είναι ο Άρης πρώτος, δεύτερη ΑΕΚ και τελευταίος ο Παναθηναϊκός. Θα έχουμε πρωτάθλημα. Πρώτος ο Άρης, δεύτερος ο ΠΑΟΚ θα είναι. Από τη χειρίζα να πω. Τώρα να φωνάζει, ο Παναθηναϊκός να φωνάζει για διετσία είναι κωμικοτραγικό, εντάξει. Σίγουρα, να είσαι καλά. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ πολύ περισσότερο, δεν το συζητάμε, αλλά μιλάει και ο Παναθηναϊκός για διετσία, για ποδόσφαιρο, εντάξει. Πάμε στο επόμενο, γίνεται πανικός. Είναι τώρα, οπότε έρχεσαι. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. 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 Εσείς είστε. Εγώ εμπεριά. Ναι, εσύ φίλε μου. Το όνομά σου αν θέλεις. Τάσος. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Α, πολύ ωραία, γιατί τώρα σίγουρα θα τη μιλάμε. Ναι. Ωραία, ναι. Για πες μου ρε Ζάχο. Ναι. Τη βεβαιότητά σου, πού τη στηρίζεις ότι τη μεγάλη, τη σχετική βεβαιότητά σου δεν ότι θα πέσει ξανά με ο ΠΑΟΚ. Ξαναλέω. Μελέτησες τους νόμους, μελέτησες. Ξαναλέω. Ας δεν πέρα, εγώ και εμένα. Λέω ότι αν να ξαναπείς αυτό που είπες, μην κάνεις κολοτούμπα. Καμιά κολοτούμπα δεν κάνω. Αυτό που είπες, σε παρακαλώ. Θα με αφήσετε να απαντήσω, με ρωτήσατε κάτι. Βεβαίως. Λέω ότι αν τα στοιχεία αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός είναι σωστά, θεωρώ ότι η Ξάνθη θα πέσει. Δεν είπες αυτό, Ζάκο. Τι είπες, πιστεύω ότι τελικά η Ξάνθη θα πέσει και ότι ο ΠΑΟΚ θα τον τιμωρήσουν με κανένα 2 βαθμούς. Ναι, αυτό είπες. Αυτό είπα. Και ναι. Εγώ, αυτό πιστεύεις. Και σου ρωτώ εγώ, μελέτησες. Αυτό εδώ και ένα μήνα το λέω. Δεν το λέω τώρα, κύριε Τάσο. Δεν το λέω. Μελέτησες τους νόμους. Όχι. Για πέστε μας εσείς, εντάξει, που τους μελετήσατε, τι λένε οι νόμοι. Λοιπόν, δεν μελέτησες τους νόμους. Δεν τους ξέρω, κύριε μου. Έτσι λέω, η αίσθησή μου, είπα, άνθρωπε μου. Η αίσθησή μου, λέω. Τι προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Καλά, σοβαρά μιλάς, ρε φίλε.
Σοβαρά μιλάς. Το μόνο που καταφέρεις ναι. είναι να επιδείξεις. Τι να επιδείξω? Ένα κόμπλεξ αριανίδικο που δεν συμφέρει ούτε τον Άρη. Θα σου πω λοιπόν τη δική μου άποψη. Με πείτε λοιπόν, τη, θα σου πω τη δική μου άποψη. Σας ακούμε. Δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα τιμωρηθεί κανένας. Ίσως η Ξάνθη για το μοναδικό, για κάποιες φορολογικές ίσως παραβάσεις, που δεν έχουν να κάνουν όμως με την εθνική δικαιοσύνη, έχουν να κάνουν με την εφορία. Ωραία. Αυτό είναι τελείως άλλο θέμα και αυτό, αυτή είναι η άποψή μου. Και όλα αυτά γίνονται. Δεν έχετε τι φορολογικές παραβάσεις στις θέσεις. Συγγνώμη, κύριε Τάσο, να σας πω κάτι. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για ποιο λόγο γίνονται? Να σας πω κάτι. Συζήτηση. Ρεπόρτερ Πάουκ είναι το παιδί. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν εξετάζονται φορολογικές. Αυτό είπα, αγόρι μου, καλό, άστο. Αυτό είπα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εθνική δικαιοσύνη. Έχει να, αν η Ξάνθη τιμωρηθεί από κάπου, δεν από την εφορία για φορολογικές παραβάσεις, είναι τελείως άσχετο. Αυτό είπα πριν. Άκουσε, παρακαλώ, τι λέω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και ο μόνος λόγος που σηκώθηκε στο αντεπιχείρημα, το ότι είμαστε χαζοί, που ξεσηκωθήκαμε, υπάρχει ένας λόγος που ξεσήκωσε το θέμα Ολυμπιακός και ο Κούγιας. Ο Κούγιας καταρχάς δεν λειτουργεί σαν πρόεδρος της Λάρισας, λειτουργεί σαν δικηγόρος του Ολυμπιακού και καλά κάνει, διότι ασχολείται με βαριά ποινικά δικήματα και ο πελάτης του έχει βαριά υπόδικο. Δεν είναι δικηγόρος του Ολυμπιακού. Δεν είναι δικηγόρος του. Είναι υπόδικο σε βαριά ποινικά αδικήματα. Θέλοντας λοιπόν να δημιουργήσει ένα παραπέτασμα καπνού, ώστε να μην ασχολούνται με τα βαριά κακουργήματα και πλημελήματα σε πολλά δικαστήρια που είναι υπόδικος ο πελάτης του Μαρινάκης, δημιουργεί ένα παραπέτασμα σε ένα τυποτένιο θέμα με τον ΠΑΟΚ και εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ οι παράγοντες, πόσο μάλλον οι Αριανοί οι οποίοι θα πεινασμένοι καρβέλια ονειρεύονται, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, ενώ έπρεπε κάθε μέρα να ασχολούμαστε με τα θέματα τα οποία είναι υπόδικος ο Μαρινάκης του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός, αν αυτά βγουν εις βάρος του, θα πρέπει να πέσει όχι δελτεθνική, να φύγει από τον πλανήτη. Ναι. Άρα λοιπόν εσύ μην ονειρεύεσαι καρβέλια. Υπάρχει κάτι παραπάνω που θα σου το πω, θα σου κάνω δώρο κάποια σκέψη μου, η οποία είναι αποκλειστικά δική μου, θα την κάνω δώρο εσένα ως Αριανό και σε όλο τον κόσμο που ακούει και φυσικά θα προσπαθεί τη λιδωρήσεις, αλλά η ιστορία θα το αναδείξει. Το μπάτς που κερδίσατε τον ΠΑΟΚ ήταν δωράκι. Πλέον δεν θα ανήκετε στην υπηρεσία του Ολυμπιακού. Κανείς δεν θέλει να είναι σε υπηρεσία κάποιου όπου είναι υπόδικος σε τέτοιες καταστάσεις. Θα ανήκετε στην υπηρεσία ενός πιο καθαρού ανθρώπου, ο οποίος και επενδυτή θα σας βρει και θα σας κάνει ανθρώπους και καθαρή ομάδα θα σας κάνει. Το ότι ήταν δωράκι είναι 5 με 6 στοιχεία, το οποίο μπορώ να σας παραθέσω ένα προς ένα. Ωραία, δεν χρειάζεται, ευχαριστούμε, δεν χρειάζεται. Πες και το τελευταίο, ναι. Το ότι είναι δωράκι, δικαίωμά μας να κάνουμε ό,τι δώρο θα γουστάρουμε. Εμείς είμαστε μεγάλες από κάτω. Έτσι. Okay, σας κάναμε αυτό το δωράκι. Να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει, δεν τα είπες. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι ο κομπλεξικός και εσύ είσαι ο τέτοιος, ο κανονικός. Δεν θέλουμε στοιχεία, φίλε, θα τα δώσω στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα τα στοιχεία σου, ευχαριστούμε. Στον εισαγγελέα τα στοιχεία σου. Τα είπες, δεν σε διακόψαμε. Εγώ δεν είπα αυτό που είπες στην αρχή. Είπα ότι αν τα στοιχεία είναι έτσι όπως τα λέει ο Ολυμπιακός, δεν σώνεται η Ξάνθη. Εσύ πες ότι σώνεται, γιατί προφανώς είσαι και δικηγόρος. Και ήξερες και δωράκι. Έκανε ο ΠΑΟΚ Ξονάρη, έκανε δωράκι να φάει 4 γκολ. Αν ήταν δικηγόρος, αυτό δεν θα το έλεγε πάντως. Εντάξει. Αν ήταν δικηγόρος, αυτό έκανε δεν θα το έλεγε. Εντάξει. Ωραία. Δεν πειράζει η άποψη του φίλου. Ήτανε, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου, αν θες. Κώστας λέγομαι. Έλα, Κώστας, σε ακούμε, φίλε. Καλησπέρα. ΠΑΟΚ είμαι. Ωραίος. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή παιδιά, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας που την παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Να σε καλά. Απλώς εδώ και λίγες μέρες δεν ξέρω, ο Τρέγιας δεν κάνει πάντα κάθε μέρα μαζί σου? Είναι άρρωστος, φίλε. Είναι με πυρετό. Χθες έκανε μια παρέμβαση, δεν ξέρω αν θα βγει μετά. Είναι άρρωστος και αυτός και η οικογένεια. Δευτέρα πιστεύω με πυρετούς και τέτοια είναι το παιδί. Εντάξει, να τον κατεβάσουμε τώρα από το ασβεστοχώρι, δεν λέει. Περαστικά. Απλώς ήθελα να σας πω ότι και εσύ Ζάχο και ο Τρέγιας είχατε κάνει ένα φοβερό δίδυμο. Δηλαδή είστε αξιομνημόνευτοι. Γιατί θυμάμαι τότε με τον Καυγά, με τον Ραυτόπουλο. Σκέφτηκα τώρα αυτά τα παιδιά δεν θα ξαναβρεθούν, ας πούμε, και όμως το ξεπεράσατε και κάνατε και εκπομπή, ας πούμε. Λίγο το όνομά σου ξανά μου θύμισαν. Κώστας. Ο Καυγάς στον τέτοιο, γιατί το έχουμε μνημονεύσει. Ήταν στο Europoan, ναι. Στο Europoan. Ναι. Ήταν ένας Καυγάς, ο οποίος ήταν ένας Καυγάς 100 γραμμαρίων που ο Ραπτόπουλος τον έκανε 2 τόνων. Το παρουσίασε, δεν το φαντάστηκε. Έγινε Καυγάς. Άκουσα, και Καυγάς έγινε και σμπροξήματα έγιναν, αλλά μέχρι εκεί. Ο Ραπτόπουλος το έκανε όπως όλα.
Έβαλε τα 2 κιλά, τα έκανε, ξέρω εγώ, 2,5 τόνους. Α, πάλι τα ίδια. Γιατί είστε, ναι, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι πολύ αντικειμενικός σαν Αριανός. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, να μπορείς με τον Τρέγια που είναι λίγο πιο, ας πούμε, σαν και εμάς, παοξίδες, ξέρεις. Κι εγώ παδός είμαι, φίλε. Κι εγώ παδός, αλλά δεν μπορώ να κάνω. Ναι, αλλά είσαι πολύ σωστά. Ό,τι λες, ποτέ δεν προκάλεσες. Πάντα έβαζες το σωστό. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Την ημέρα νύχτα δεν μπορώ να την κάνω. Κανείς δεν μπορεί να την κάνει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Στον επόμενο. Να είσαι καλά, στον επόμενο. Καλησπέρα. Εισαγγελέας εδώ. Ποιος? Εισαγγελέας. Εισαγγελέας. δεν είπαμε τίποτα, συγγνώμη. Λοιπόν. Μου ήρθε το τραγούδι τώρα που είπε εισαγγελέας. Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία. Λοιπόν, μη με κάνεις και χάνω τον ρυθμό μου τώρα. Πάμε, πάμε. Τον έχω χάσει, να περιμένω τόση ώρα. Έλα. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχει ο Ολυμπιακός και τα ανώνυμα έγγραφα που ήρθαν σήμερα, αυτοί από πού τα πήρανε? Α, πού να το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Κάνω ρωτήσεις στη συνέχεια της κουβέντας, να αναρωτηθείτε με άλλους φίλους να μας πούνε τα στοιχεία που ήρθαν ανώνυμα. Ξέρετε ότι άμα πούνετε πού τα πήρανε, πάνε, είναι δικάσιμο, γιατί είναι παράνομο αυτό που κάνουν άμα στείλουν επώνυμα. Ναι. Γιατί κάποιες επιτροπές είπε ότι ξέρουν το όνομα. Ο κύριος Αρκούδης το είπε αυτό, που είναι μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν, που δεν βγήκε στη δημοσιότητα ποιος το κατέθεσε, είναι επώνυμος ο άνθρωπος που τα κατέθεσε. Δεν είναι ανώνυμος, απλώς δεν βγήκε στη δημοσιότητα. Ναι, αυτό πρέπει να βγει όμως. Κάποια στιγμή. Οι ομάδες νομίζω το έχουν το όνομα. Να κάνουν κάποιες υποθέσεις με κάποια ανυπόγραφα ρεπορτάζ του ΟΑΝ. Με κάποια ανυπόγραφα ρεπορτάζ του 10γραμμάρια.gr, αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος του Κούγιας είναι δικηγόρος του Μαράγκη, όντως είναι δικηγόρος της ΠΑΕ στον Ολυμπιακό, στο Κουρτάκι είναι τα παραπολιτικά που κάνει, είναι δικηγόρος τους, είναι συνηγορός τους είναι ο Κούγιας. Συνεργάζεται, ο κύριος Κούγιας συνεργάζεται με τον Μαρινάκη και με κάποιες εταιρείες του, απλώς στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι εκπρόσωπος του Ολυμπιακού. Με το ίδιο σκεπτικό που λένε αυτοί ότι ο Σαββίδης είναι ότι έχει την Ξάνθη, άρα και ο Μαρινάκης έχει την Λάρισα. Με την ίδια λογική μπορούμε να το πούμε για τις ομάδες που έχει η Νόβα. Α, μπράβο. Άρα μην ψάχνουμε ψηλού στα άχυρα. Αυτό είναι θέμα, αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος, ότι είναι προπέτασμα καπνού για να μην ασχοληθεί ο κόσμος με τα κακουργήματα του Μαρινάκη. Και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί βλέπετε σήμερα όλη η Ελλάδα ασχολείται με αυτό και δεν ασχολείται με τον άλλο που πήγε να πάρει την ομπρέλα, ας πούμε. Αν είναι, το όνομά σου δεν ξέρω, μας το είπες στην αρχή λίγο, φίλε. Εισαγγελέα. Ωραίος. Αν όλα αυτά που λες είναι, ήταν και το πρώτο σχόλιο όταν βγήκε η υπόθεση αυτή που κάναμε με τον Τάσο, αν όλα αυτά που λες είναι έτσι, για αυτόν τον λόγο, έχει κάθε δικαίωμα, ένα λεπτό, δηλαδή είναι πάνω σε σαθρά στοιχεία, στην ουσία να μην υπάρχει τίποτα, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να τους πάρει τα σόβρακα. Κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε νομικά εναντίον και όλο το μέσο μαζική συνέντευξη που του παρήγαγαν αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί κάθε τρεις και λίγο βγάζουν άλλα στοιχεία, γιατί τα προηγούμενα στοιχεία που έχουν δεν τους κάθονται. Έτσι πιστεύω, έτσι δεν είμαι. Ναι, καλά, δεν είμαστε δικηγόροι. Δεν είμαστε δικηγόροι. Α, εσύ εισαγγελέας, ξέρω αυτό. Στον κόσμο ότι διπλή τη ξανά είναι ο Σαββίδης. Αυτό που κάνει είναι ανεπίτρεπτο. Ναι, αυτό είπα και προηγουμένως. Δεν το έχει πει ούτε ο Ολυμπιακός, δεν το έχει πει αυτό το πράγμα. Το είπε ο. Το είπε ο Κούγιας. Λοιπόν, και άμα δείτε τι είπε σήμερα αυτός της Επιτροπής, λέει τον Μπαγκ, δεν πέρασε να του παίρνει το δικάσιο μια κάτι από αυτά που λένε, λέει. Θα δούμε, φίλε μου, την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Είπε σήμερα αυτός της Επιτροπής, όπως τον έλεγα. Ο κύριος Αρκούδης. Ο Αρκούδης τι είπε. Αν διαβάσει και αυτά, που το τίποτα βγήκε μέσα από την αίθουσα, είπε τον Μπαγκ, δεν τον καλέσαμε να το δικάσουμε για. Για τη συμμετοχή στα συμβούλια της Ξάνθης και αυτά, ας πούμε. Και όλο το σκεπτικό, γιατί δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Ξάνθη, αν έχετε πάει και στα πηγάδια και αυτά που λέτε. Στο νέο, στο παλιό έχω πάει, φίλε. Στο νέο δεν έχω πάει ούτε μια φορά. Λοιπόν, επειδή έχω πάει πολλές φορές στο νέο, η ΠΑΕ Ξάνθη, η ομάδα, έχει ξεχωριστά γήπεδα και ξεχωριστές καταστάσεις από ό,τι λένε που είναι το Λεσσαλέ. Το Λεσσαλέ είναι τελείως διαφορετικό. Ωραία. Είναι άλλο πράγμα το Λεσσαλέ, άλλο η ΠΑΕ Ξάνθη που έχει το γήπεδο και τα γήπεδα που κάνει προπόνηση η ομάδα. Ωραία. Όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι, επειδή δεν μπορεί πλέον ο Ολυμπιακός να χτυπήσει παιχτικά μέσα στο γήπεδο τον ΠΑΟΚ. Και αυτό βλέπετε και, και αυτό που ήρθε ο διαιτητής που είναι για την Κυριακή μας παίζει με την ΑΕΚ ο Ισραηλινός. Αν το πάμε και πολιτικά το θέμα. Τι θα είναι ο Ισραηλινός με την ΑΕΚ? Οι Ισραηλινοί με ποιος είναι? Γίνονται αυτά. Όχι, αν το πάρεις εδώ μιλάμε για τέτοιο, έτσι. Με ποιος είναι οι Ισραηλινοί? Με τον Άρη.
Όχι, οι Ισραηλοί ποιος που δεν υποστηρίζονται με τους Αμερικάνους. Ναι. Λοιπόν. Ότι θα κάνουν πρόβλημα με τον Σαββίδη που είναι Ρώσος. Α, δεν το σκέφτηκα έτσι ρε φίλε. Το δίνει και πολύ το διπλό να πάω να ρίξω κανένα τίποτα. Έξι βράκια το δίνει. Πάντω θα σκέφτω στο καλό σου ρε παιδί μου. Ωραία. Πάντα πολιτικά. Οι Ισραηλοί είναι με τους Αμερικάνους. Ο πρόεδρος της ΟΗΕΦ αυτή είναι. Το Ιφαντίνο, ο Ιταλός είναι τι είναι. Όχι Ιφαντίνο, της ΟΥΕΦΑ, όχι της FIFA. Τυροπιτίνο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Όχι, όχι. Πες το τέλος πάντων. Είναι Ουκρανός μου φαίνεται. Σλοβαίνος, μου λέει ο Χρήστος. Όχι, όχι, Ουκρανός είναι. Ουκρανός, ναι. Και, άρα είναι με τους Αμερικάνους. Άσε το σκόρ, ξέρεις τι μου θύμισες. Πριν πόσα χρόνια ήταν, 10-15, ποιος ήθελε κάποιος στον ΠΑΟΚ. Ποιος ήθελε και λέγανε τότε, θυμάμαι το Ραπτόπουλο, η Ολμπράιατ, η υπουργός εξωτερικών, η μαύρη που είχε τότε, έκανε παρέμβαση να μην έρθει αυτός να πάρει τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έκανε παρέμβαση ο πρέσβης της Αμερικής για το λιμάνι. Όχι, τώρα σου λέω τότε, δεν πήγε στο Αμερική. Δήλωση έκανε, παρέμβαση δεν έκανε. Δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση, δήλωση έκανε. Δεν βγήκε και έκανε συνέντευξη τύπου και είπε ότι να μην πάρει το λιμάνι, πάει το λιμάνι σε αυτές τις εταιρείες. Γιατί θα ξεφύγει από τον Αμερικάνικο κλειό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ποιος είπε δεν έκανε. Κύριε Εισαγγελέα, ευχαριστούμε. Έχουμε άλλες δύο γραμμές. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κύριε Εισαγγελέα. Δύο γραμμές, μην τηλεφωνείτε άλλο. Δύο γραμμές και θα περάσουμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά ξανά οι γραμμές στον αέρα. Ρωτώ τον Εισαγγελέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή χρονιά κιόλας. Πρώτη φορά σας παίρνω. Καλή χρονιά. Δημήτρης από Πρέβεζα, ΠΑΟΚ. Πρέβεζα. Πρέβεζα, ναι, Πρέβεζα. Λίγο κουλό, ε. Όχι, πραγματικά στη γεωγραφία δεν είμαι καθόλου καλός. Ας πω τώρα, δεν ξέρω στο περίπου πέφτει Πρέβεζα, θα γελάει, ας πούμε. Λευκάδα απέναντι. Λευκάδα απέναντι, ωραία, οκ. Okay. Λευκάδα, εκεί κοντά στα Γιάννενα, μα ξέρει. Α, Γιάννενα ξέρω, εντάξει. Γιάννενα ξέρω, κοντά είναι, δεν είμαι, είμαι αγιογράφτος. Δεν πειράζει. Πάμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ τα κοιτάω λίγο πιο αποστασιοποιημένα τα πράγματα. Γιατί ίσως είμαι και μακριά από όλο αυτό το κλίμα εκεί πάνω, Θεσσαλονίκη. Ένα δίκιο έχεις. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί είμαι μπερδεμένος. Λοιπόν, θα μιλήσουμε υποθετικά, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ναι. Ναι. Ας πούμε ότι ρίχνουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ας πούμε. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Σαββίδη και όλο, το, όλο αυτό το κύκλωμα. Το κύκλωμα ενός, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Λίγο, άμα θέλεις, κλείσε λίγο το ραδιόφωνο, ακούγεται. Ναι, άσχημα. Όχι, εγώ το κινητό μου και σας ακούω στο ραδιόφωνο, μισό λεπτάκι να το χαμηλώσω. Ναι, ναι, χαμηλώστε το αν μπορείτε, ωραία. Γιατί ακούγεται, είναι άσχημο, ας πούμε, ακούγεται, ναι, από κάτω. Όταν λέω κύκλωμα, ενώ κύκλο. Ναι. Όλο τον κύκλο, τον υψηλά υφισταμένο προσώπο στον ΠΑΟΚ. Λένε προχωράμε με το σταυρό στο χέρι. Είμαστε τίμοι, έτσι δεν έλεγε ο κ. Σαββίδης. Με το κούτελο καθαρό, σας κοιτάω στα μάτια. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Πείτε ότι πέφτει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το ρίχνουν. Οκ. Okay. Mm. Εμείς, σαν ΠΑΟΚτζίδες, τι κάνουμε. Εδώ, με τον Στέλιο. Ο Στέλιος είναι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι από την άλλη πλευρά. Όχι, γενικά μιλάω τώρα. Δεν μιλάω αν είσαι ΠΑΟΚτζής ή Αριανός. Δεν με πειράζει. Εγώ μιλάω σαν άνθρωπος. Ναι. Και σαν δημοσιογράφος και σαν άνθρωπος που κάνει εκπομπή. Εμείς οι ΠΑΟΚτζίδες, ποιον υποστηρίζουμε, τον ΠΑΟΚ, το Σαββίδη. Αρχικά σε τέτοιες περιπτώσεις υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, εφόσον είναι ο Ιβάν Σαββίδης ο ιδιοκτήτης της ομάδας, υποστηρίζει και τον Σαββίδη. Γιατί είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Εφόσον όμως μας ρίξουν, σημαίνει ότι κάτι κακό έχει γίνει. Ναι, κάτι λάθος. Αυτό εννοώ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα έχει πολύ δρόμο. Ακόμα. Φυσικά, ναι, δεν το λέω όχι εγώ. Δεν λέω όχι. Και πάω στο δεύτερο βήμα. Γι' αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Μένουμε κατηγορία. Θα μας σπάσουν τα νεύρα οι Αθηναίοι κάτω, τη γλιτώσατε επειδή είναι ο Σαββίδης. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το ξέρω ότι δεν ισχύει αυτό. Σου λέω ότι θα λένε από κάτω. Δεν μας ενδιαφέρουν τι θα λένε. Ήδη λένε. Εδώ πέρα ήδη λένε και ήδη. Δεν μας ενδιαφέρει. Ήδη μας σηκώνουν τα μυαλά και παίζουμε και ξύλο που λέει ο λόγος. Καταλάβατε. Έρευνα να το γυρίσω και λίγο χαριτολογώντας τώρα. Τι είναι οι μετοχές της ΕΕΑ. Τι νοσί είναι οι μετοχές του Ρουφιάνου που δίνει όλα αυτά τα έγγραφα. Ποια έγγραφα στην ουσία, αυτά τώρα πώς βγαίνουν στη φόρα. Αυτό που λες το τελευταίο είναι ένα ωραίο ερώτημα. Αυτά τα έγγραφα φαίνονται να είναι ότι. Από πού τα βρίσκουν αυτά, σαν να είναι μέσα από τον ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ κάνω τώρα άλλη μια ερώτηση και λέω. Είμαι ο παίχτης. Okay, εσείς η ομάδα Α, το παλικάρι δίπλα σου είναι η ομάδα Β και θέλει την ομάδα Α να με αγοράσει η ομάδα Β. Πόσοι εμπλέκονται σε αυτή την μετεγγραφή. Εμπλέκονται οι ομάδες
οι δικηγόροι των ομάδων και ο δικηγόρος. Λίγα πρόσωπα, σίγουρα λίγα πρόσωπα θα ήταν. Δεν μπορεί να πω. Αλλά με το φτωχό μου το μυαλό λέω ότι κάτι γίνεται. Αυτά καταθέτονται κάπου. Όλα αυτά καταθέτονται στην ΕΠΟ. Μπράβο. Άρα, μόνο από εκεί μπορεί να βγουν αυτά. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Έχουμε άλλη μια γραμμή και έχουμε περάσει λίγο το όριο της. Όχι, αυτό μόνο. Ωραία. Αυτό μόνο το πήγα σκέψη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να σε ακούμε πιο τακτικά έτσι από την Πρέβεζα. Και όταν θα είναι και τη Δευτέρα και ο Τάσος, να σε ακούσουμε και τη Δευτέρα. Εγώ, παιδιά, θέλω να ανέβω τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου και αυτά, να μου περάσει λίγο. Και θέλω να ανέβω να σα δω και από κοντά. Να σα πω και τσιπουράκι και ούζο. Ωραία, εδώ, το στούντιο. Εγώ όχι, αλλά ο Τάσος του δεν καταλαβαίνει. Εγώ, συγγνώμη. Ο Τάσος, λέω, ναι, εγώ του δεν είμαι ούτε του τσίπουρου ούτε του καλού μεζέ είμαι, από την αλήθεια. Κρασάκι, ένα κρασάκι, ένα κρασάκι θα το πιούμε. Γιατί πολύ ωραίο κρασί. Κανένα πρόβλημα. Να ανέβω με το καλό άνθρωπο να σα δω και από κοντά. Έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί εμείς που είμαστε και λίγο μακριά, είμαστε και πιο εκτεθειμένοι. Κατά έναν τρόπο έχετε ένα δίκιο. Αυτό έχετε είναι ένα το δίκιο. Πρόβλημα. Και εδώ, ας πούμε, είναι όλοι του ΠΟΚ γύρω-γύρω και λογικό. Μας γυρνάνε τα μυαλά κάθε μέρα και δεν μπορούμε να βγούμε και ήρεμα έξω. Γιατί όσο και να είναι και λίγο επιθετικοί τώρα. Σας περιμένουμε στα στούντιο εδώ του Λίμπερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή καλά. Χρονιά και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στον τελευταίο φίλο πληροδιάλειμμα. Καλό βράδυ να έχει. Προηγούμενος στην Πρέβεζα. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοίταξε να δεις. Μέχρι να γίνει ιστορία την άλλη Πέμπτη, θα ακούσεις κι άλλα. Όχι μόνο για το συστό, θα ακούσεις για οτιδήποτε, αν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και τον Αλεξιάδη μου μπροστά με τίποτα, ξέρω εγώ. Μπράβο, αλλά δεν έχει σημασία σε αυτό το χωριουδάκι που λέγεται. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή. Αν θέλεις να ακούσεις αντικειμενικά τι τρέχει και τι δεν τρέχει, και αν έχει γίνει χοντράδα, που προφανώς χοντράδα πρέπει να έχει γίνει τώρα. Εσύ λες για τον ΠΑΟΚ, λες τώρα, ΠΑΟΚ Ξάνθη λες. Βέβαια, ναι. Χοντράδα έχει γίνει. Τώρα έχει γίνει κοτσάνα εδώ από ό,τι παρά τέτοιο. Θα δείξει. Έχει αλλάξει η κυβέρνηση, φίλε. Η κυβέρνηση έχει αλλάξει, η ΕΠΟ δεν έχει αλλάξει όμως. Μην τρελαίνεσαι. Και εκείνα αλλάζουν, έχουν αλλάξει. Εκείνα θα αλλάξει. Μπορεί αν αλλάξουν, θα αλλάξουν. Η ΕΠΟ δεν έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει κάποια άλλα πράγματα εκεί μέσα και σε λίγο. Έχει αλλάξει και η αστυνομία στην πόλη, να το ξέρει. Ναι. Έχουν φύγει άλλοι, έχουν έρθει άλλοι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πρόσωπα, λογικό. Αν άλλαξε η κυβέρνηση, αλλάζει πρόσωπα. Βάζει τους δικούς της. Αυτό είναι λογικό, όποια και να είναι. Μπράβο. Θα ακούσεις πολλά άλλα για να έχεις μια αντικειμενική άποψη, επειδή δεν γνωρίζουμε και εμείς ακούμε εδώ. Ναι, φυσικά πρέπει να ακούσεις. Η δικιά μου γνώμη είναι. Ακούω και κάποιους δημοσιογράφους εξ Αθηνών. Όποιους θέλω εγώ. Και ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Όποιος πιστεύει στο λόγο τους, ρε παιδί μου, σε αυτό που λένε. Να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Άσε τώρα εδώ τι λέγεται, τι δεν λέγεται, δεν ακούγεται. Εδώ, άστο, δεν θα ακουστεί τίποτα, ας πούμε. Αλλά εμένα δεν μου προξένησε εντύπωση αυτό για το συστό. Εγώ το θεώρησα φυσιολογικό να μην κατακούσει. Εγώ επαναλαμβάνω να το πούνε για το συστό, όχι, αλλά με τις παραμέτρους από κάτω τις σωστές, έτσι. Όχι μόνο το συστό και τίποτα άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχετε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό που είπε ο τελευταίος έχει δίκιο. Όσον αφορά για την είδηση για το σωστό, ότι θα ακούσουμε κι άλλα. Λογικό είναι, ως ένα σημείο βέβαια. Λοιπόν, Στέλιο, οπότε έρχεσαι. Εντάξει. Χαμόγελο. Είναι η εκπομπή top quality. Πάρτε για το αγγλικό, ναι. Έτσι. Το κατάλαβες. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ και η δική σου παρουσία δίνει άλλο τόνο. Είναι το momentum τώρα. Το momentum έχει ντέρμπι, έχει πολλά έτσι, πράγματα. Είναι μαζεμένα όλα έπεσε, μαζί. Έπεσε πολύ ψωμάκι, ναι, όντως. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-12-87 και 3-8 θα είναι και πάλι δικό σας. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα, Χρήστος Κιώρης στην ηχοληψία. 2310-287-38, επαναλαμβάνω, 2310-287-38. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Είπαμε, σχολιάσαμε την επικαιρότητα εδώ με το Στέλιο. Στέλιος έδωσε και το ρεπορτάζ από την ΕΕΑ. Για τα αγωνιστικά δεν είπαμε τίποτα, έτσι, Στέλιο? Όχι, δεν είπαμε. Ούτε έχουμε... από τους μένους, ούτε από τους δε. Ξεκίνα τότε, μια που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τηλέφωνο, φίλο να σχολιάσει. Έχουμε μόλις. Μόλις έχουμε τίτλο. Δεν θα προλάβεις. Δεν θα μιλήσει εδώ, το έχει ρίξει. Πάνε, παίξει κανένα τζόκερ, κανένα εκείνο να. Παίζω, αλλά δεν κάνω τίποτα. Τι να κάνουμε. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, ακούγομαι. Ναι. Ακούγεις το όνομά σας, αν θέλετε. Τώρα μόλις πήρα και δεν προετοιμάστηκα. Πέτρος ονομάζομαι. Σε ακούμε, Πέτρο. Καλησπέρα. Δεν ξέρω για ποιο θέμα έχετε, παιδιά, έτσι πήρα.
άκουσα την τελευταία στιγμή, δεν κατά ποιο είναι το θέμα. Μιλάτε καθόλου για τα τελευταία σκηνικά που γίνονται ως προς το... τις καταγγελίες του Ολυμπιακού. Για όλα μιλάμε, και γι' αυτό έχουμε μιλήσει. Και γι' αυτό είπαμε. Γενικώς, τώρα θα μπαίναμε στο αγωνιστικό, αλλά είπαμε και γι' αυτό, γιατί έδωσε το ρεπορτάζ ο Στέλιος, που είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, έδωσε το ρεπορτάζ από την εκδίκαση. Εγώ μια, ας το πούμε έτσι, μια παράκληση, ας μην το πω έτσι. Ναι. Παράκληση δεν ακούγεται καλά. Να πάμε λίγο με τη λογική. Δεν γίνονται αυτά, δηλαδή αυτά που βλέπουμε, που γίνονται τα τελευταία 3 χρόνια, δεν έχουν γίνει, εγώ νομίζω, δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα, είτε επί Ολυμπιακού είτε επί οποιονδήποτε. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Ακούμε. Ναι. Παράδειγμα, δεν βγαίνουν οι κασέτες που λέμε τώρα, ο υπερκοριώσεις που έχουν καταγράψει και τα λοιπά και τα λοιπά. Χιλιάδες ώρων. Αυτά είναι για τα παλιά. Ναι, ναι. Υπάρχουν αυτές οι κασέτες, αλλά για παλιά παιχνίδια. Παλιά και από τώρα. Πώς γίνεται, δηλαδή, όλος τυχαίως, έχουν βγει 2 ώρες. Ναι. Από τόσες χιλιάδες μαγνητοφωνίες που έχουν. Υλικό, γίνει, υλικό. Από τόσο πολύ υλικό. Δίνουν υλικό εκεί που θέλουν, σε δημοσιογράφους που αυτοί θέλουν. Και οι δημοσιογράφοι βγάζουν το υλικό που αυτοί θέλουν. Και προσέξτε τώρα, να δούμε αν σε μια περίπτωση τώρα ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, παίρνουμε για παράδειγμα το Ολυμπιακό, δεν τρέχει με δικαστήρια, με δικαστικές, με δικαστήρια και τέτοια, έχει τρεξίματα. Δεν τον κυνηγάνε από όλες τις πλευρές. Ο μεγαλομέτοχος το έχει, ο Ολυμπιακός όχι. Έχει, ναι, αυτό. Δεν είναι ο μεγαλομέτοχος μόνο. Τι γιατί από τις κασέτες βγαίνουν, παράδειγμα, γνωστό σου παράγοντα λέει. Σας λέω μια ομιλία που είχε βγει προ ετών. Και την επόμενη μέρα ξέρετε τι βγαίνανε και λέγανε. Να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, ναι. Γνωστός του παράγοντα λέει, η ξαδέρφη του κουνιάδου της ξαδέρφης μου είναι γνωστή του, ναι, διαιτητή και τα λοιπά. Και τι λέγαμε την άλλη μέρα, να πέσει κατευθείαν στη ΓΑΜΑ Εθνική Ολυμπιακός. Αν υπάρχουν αποδείξεις φυσικά, γιατί ποιος είναι ο Ολυμπιακός, δεν κατάλαβα. Μα εδώ τι αποδείξεις, εδώ βγαίνει, προσέξτε, ναι, τώρα το αντίμετρο. Ναι. Ναι. Το ακριβώς δηλαδή το αυταπόδεικτο. Ναι. Βγαίνει ίδιος πρόεδρος ομάδας και λέει αυτός είναι, λέει, δικός μας. Ποιος, δηλαδή ποιο, εκεί, ποιο... εκεί που λέγανε ο ξάδερφος του ξαδέρφου είναι δικός μας. Ναι, για ποιον λέτε όμως, δεν καταλαβαίνουμε όμως, για ποιον λέτε, ποιος είπε πρόεδρος είναι δικός μας, για ποιον λέτε. Μέχρι το CNN είχε έρθει εδώ, δεν θυμάστε. Ποιος πρόεδρος ομάδας Βορείου Ελλάδος, ναι, είχε πει ότι αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Εγώ θυμάμαι αυτό που λέτε είναι για τον κύριο Γραμμένο, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Αυτό, ναι, υπάρχει κάτι άλλο. Πριν τις εκλογές της ΕΠΟ. Αυτό, αν είχε γίνει τώρα, παράδειγμα, να έβγαινε. Τον υποστήριξε μαζί με τον κύριο Μελισανίδη. Δεν τον υποστήριξε μόνος, μαζί με τον κύριο Μελισανίδη και Αλαφούζο τον υποστήριξανε για τις εκλογές της ΕΠΟ. Δεν έχει βγει ποτέ ένας παράγοντας, ναι, να μην πω και παράγοντα, ένας γνωστός του Ολυμπιακού να πει αυτός είναι δικός μου. Φαντάζεσαι τι θα είχε γίνει. Εδώ από γνωστό του γνωστού. Παλιότερα υπήρχε η ατάκα που είχε βγει στη δημοσιότητα που έλεγε ο Ολυμπιακός και το Γάλα να κερδίζουν και όλοι οι υπόλοιποι να πάνε να μπιμπιπ. Γι' αυτό σωστό. Το είχαμε ακούσει αυτό. Βαρύ, δηλαδή, αυτό είναι πιο βαρύ που ήταν, το είπε ένας παράγοντας του Εγάλεο. Είναι πιο βαρύ από το να λέω εγώ είναι δικό μου αυτός. Το άλλο, το πιο προφανές, προχθές έγινε. Τις προάλλες δεν έγινε. Η γυναίκα διαιτητή δουλεύει σε εταιρεία που έχει. Για τον Παπαπέτρου λες. Ο Παπαπέτρου ήταν άψογος. Άμα αυτό έβγαινε, προσέξτε να δείτε, άμα αυτό έβγαινε σε συνομιλίες από υπερκοριούς και λέγανε, ας πούμε, την άλλη μέρα, η γυναίκα του τάδε διαιτητή δουλεύει, παράδειγμα είναι γκαρσονιέρα σε κάποια από τις επιχειρήσεις του Μαρινάκη, την άλλη μέρα θα είχε πέσει γάμα. Δηλαδή εδώ δείχει ο Μαρινάκης και σε 5 λεπτά τον έχουν φωτούν. Υπάρχει δικαστική απόφαση για διατάραξη κινήσεις υγείας. Εντάξει. Μα δεν βλέπετε εδώ πέρα τη δικαστήρια, περνάει ο Ολυμπιακός. Το ξεχυλώνεις. Κάθε μέρα που ένα δικαστήριο έχει. Το ξεχυλώνεις, εντάξει. Το ξεχύλωσες λίγο. Ναι, να τελειώσω με αυτό. Ωραία, ναι, σε ακούμε, κλείσε με αυτό. Προσέξτε τώρα, σας πάω στο άρθρο 30, πολυδιοκτησία. Ναι. Αυτό είναι από το ΚΑΠ. Κανονισμοί αγώνων ποδοσφαίρου, για να δείτε. Αν δεν μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, δεν ξέρω ποιο άλλο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αν αποδειχτεί βέβαια, έτσι. Αν αποδειχτεί αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ σας λέω τώρα βασικά τι διαβάζω. Έτσι. Τι λέει ο νόμος, ναι. Υπήρχε το άρθρο 30 στο ΚΑΠ, υπήρχε μέχρι πέρσι. Και λέει, με κανονισμό που εκδίδεται από την ΕΕ, που ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την πολυδιοκτησία. Και λέει, απαγορεύεται η ανάθεση κτλ. 2. Δηλαδή έχει παραβάσεις οι οποίες οδηγούν σε Β και Γ εθνική.
Και κοιτάξτε τώρα το ΓΚΑΠ το 2019. Άρθρο 30, πολυδιοκτησία. Ξέρετε τι έχει? Πού να ξέρουμε, δεν έχουμε διαβάσει. Διαγράφηκε. Ναι, ξέρετε ποιος φτιάχνει το ΚΑΠ? Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ναι, εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι ότι ήθελε να περάσει νόμο. Βάτε ο κύριος Γραμμένος. Δεν τον πέρασε. Δεν το έχει περάσει. Δεν διαγράφηκε, λέει. Άρθρο, είναι το μόνο. Να μπορούν στα να έχει... Στα παγκόσμια. Ωραία. Χρονικά. Σε κανόνα ΚΑΠ δεν έχει ξαναγίνει άρθρο και να γράφει διαγράφηκε. Ωραία. Πολυδιοκτησία το έχει ζυσμένο και από κάτω διαγράφηκε. Εντάξει. Τι σας λέει αυτό? Μας λέει, δεν μας λέει, κάτι μας λένε τα στοιχεία. Αν υπάρχουν στοιχεία και μπίπτει πάνω στο νόμο όπως το λέτε, τα νόμιμα. Δεν ξέρω, για όλες. Δεν έχουμε εμείς, ούτε τα στοιχεία έχουμε δει, ούτε τους νόμους ξέρουμε. Μα σας λέω, μπείτε και δείτε το ΚΑΠ, το άρθρο 30. Okay. Δείτε το πέρσι και δείτε φέτος. Διαγράφηκε, λέει. Να σε ευχαριστήσουμε. Τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό σου βράδυ. Καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Είδαμε και από τη μία πλευρά τη μία άποψη στο έπακρο. Δηλαδή, τεντωμένο σκηνή και από την άλλη το ίδιο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Δεν θα μιλήσουμε. Καλησπέρα, Στέλιο. Τζάμπα ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον άνθρωπο που είδε. Το μόνο άνθρωπο εν ζωή που είδε το Μωυσή να κατεβάζει τις πλάκες από το Σινά. Θοδωρέ. Ο άλλος δεν παίρνει τηλέφωνο, έχει εξαφανιστεί, ρε. Ποιος? Ο Χαγιώτης. Δηλαδή, απαγορεύεται να έχουμε δουλειές, ρε φίλε? Είμαστε εμείς υποξείδες, είμαστε και εργατικοί. Δουλεύουμε, να ξέρεις. Το παιδί δουλεύει, ρε φίλε. Τι γελάς, ρε, καμένε. Εντάξει. Άκου να δεις. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Τηλέφωνο. Πάρε, σε παρακαλώ. Για να αποδείξω πόσο προβοκάτορας είσαι. Είμαι, αυτό το. Και ότι το ρεπορτάζ σου είναι ό,τι ακούς και ό,τι διαβάζεις από το site του Μαρινάκη. Να σου πω για το σημερινό. Εσύ ξέρεις από εκεί που διαβάζεις, γιατί όταν μου λες... Τι σου λέει? Κοίταξε, όταν βγαίνεις σε δημόσιο λόγο και λες ανυπόστατο ότι πρέπει να πέσει η Ξάνθη, θα πρέπει να το αιτιολογήσεις για ποιο λόγο. Λοιπόν, σήμερα... Δεν είπε αυτό ακριβώς. Δεν είπε αυτό, ρε παιδιά. Τα λες εδώ και έλα τώρα. Με τα αυτιά ακούτε ή με τις μασκάλες? Για να τα βάλουμε. Σαν και εσένα που βλέπεις το μάτσα από το ραδιόφωνο δεν είμαι. Έλα, χαμένε. Λοιπόν, σήμερα η κυρία Μαρούπα. Τι είπε η κυρία Μαρούπα? Η κυρία Μαρούπα, λοιπόν, προσπαθούσε και είπε σε άλλο ραδιόφωνο, τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, για τον κύριο Ψαλόγλου και Χαλαβαζή, οι οποίοι είναι στην Ξάνθη εδώ και 25 χρόνια, δηλαδή είναι πριν ακόμα γίνει η Ξάνθη, έτσι. Σωστά, είναι αστείο να προσπαθούμε να πούμε ότι τους έβαλε ο Σαββίδης, φεύγουμε αυτό το κομμάτι. Οι οποίοι και προσπαθούσε να πει για ποιο λόγο η Βίαλαντ, στην οποία ανήκουν και την έχουν οι ίδιοι, για ποιο λόγο πληρώνει τους ποδοσφαιριστές. Απλά υπέπεσε σε ένα παράπτωμα, γι' αυτό και αναβλήθηκε σήμερα, γιατί έπεσαν οι κατηγορίες του Ολυμπιακού. Να σας πληροφορήσω, λοιπόν, ότι η Βίαλαντ δεν έχει το ξενοδοχείο. Η Βίαλαντ έχει τα προπονητικά κέντρα, το ξενοδοχείο και το πάρκινγκ του και την πισίνα του. Προσέξτε, σου λέω, έτσι. Τα έχει η εταιρεία του ανιψιού του Σαββίδη. Οπότε, λοιπόν, δεν υπάρχει ουδέποτε και καμία σχέση. Και απλά έπρεπε να το πιστοποιήσει. Περιμένουν τώρα την Ξάνθη να το πιστοποιήσει. Επί της ουσίας, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να ήταν μεμπτό που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, λοιπόν, είναι αν πήγαν να πούνε για το πόθεν έσχεση του ανιψιού του Σαββίδη. Στο οποίο δεν εντάσσεται καν στο ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που πήρε ένα ακίνητο που βρήκε τα λεφτά. Σχέση με το ποδόσφαιρο δεν έχει. Τώρα θα μου πεις γιατί και πώς. Σήμερα, ας πούμε, έφτασε ένας ανώνυμος φάκελος με κλεμμένα τα στοιχεία από την τράπεζα, γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει και δεκτό. Γι' αυτό και αφήσαν τους δικηγόρους για να μπορέσουν να τα διαβάσουν. Μέσα, λοιπόν, σε όλο αυτό το ταρατσούμ, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν πλέον κατηγορίες βάσιμες. Υπάρχει μόνο ο καπνός που δημιούργησε ο Ολυμπιακός, γιατί να ξέρεις, ο άνθρωπος που θέλει να δημιουργήσει ένταση προσπαθεί να βγάλει οτιδήποτε στη φόρα για να έχει κάτι για να μαλώσει. Άρα, δηλαδή, αν θέλω εγώ κάτι για να μαλώσω μαζί σου, μπορώ να πω χίλια δυο ότι είσαι παλιοχαρακτήρας, ό,τι, και μετά, ας πούμε, να βρεθούμε σε ένα τραπέζι για να μου πεις, αδερφέ, έλα εδώ. Για ποιο λόγο θες και μου λες αυτά τα πράγματα για μένα, και εκεί μετά τα βρούμε. Άρα, με βάση αυτό που λες, εσύ, θα αθωθεί και η Ξάνθη αθώνεται, έτσι. Δεν φυσικά, γιατί νομίζεις ότι πήρε αναβολή η Ξάνθη, για να πήρε αναβολή, όχι σήμερα. Εγώ όταν είμαι αθώος και έχω στοιχεία ότι δεν είναι τίποτα από αυτά, δεν παίρνω αναβολή, φίλε.
Δεν πήρε αναβολή η Ξάνθη, αναβλήθηκε το, από τους ίδιους τους δικαστές, γιατί έπρεπε να το μελετήσουν, δεν το είχαν μελετήσει καν. Έληξε συνεδρίαση μέχρι τις 2 και πήρε παράταση. Άμα λέμε μία στο εκατομμύριο, μία ρε παιδί μου στο εκατομμύριο, βγει κατά της Ξάνθης η απόφαση, τι θα μου πεις, ότι είναι κατασκευασμένα και ότι είναι πλαστά τα στοιχεία? Μα σου είπα τα στοιχεία, αν βγει τώρα, παιδί, δηλαδή. Μία στο δι σου είπα, μία. Μα πώς θα βγει ρε φίλε, για να βγει μία στο δις λοιπόν θα πρέπει οι άνθρωποι να στοχοποιήσουν και να πούν ότι δεν μας ενδιαφέρουν, δεν δικάζουμε βάσει στοιχείων, λέμε ότι πρέπει να πέσει μια ομάδα ή πρέπει να αναφερθούν κάποιοι βαθμοί, χωρίς να έχουμε στοιχεία, τότε δικάζουν βάσει στοιχείων. Τότε θα σου πω εντάξει, οι άνθρωποι δικάζουν ό,τι θέλουν και όπως θέλουν. Okay. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εγώ λέω να περιμένουμε να δούμε το πώς θα πάει η φάση και θα δούμε. Βλέπω ναι, επειδή πολλά ακούγονται στον αέρα και επειδή ο κόσμος είναι ανενημέρωτος και δυστυχώς οι ρεπόρτερ δεν τα προωθούν έτσι πως πρέπει. Εμείς λέμε τώρα τι είπε η κυρία Μαρούπα. Δεν το είπα εγώ. Έτσι, η κυρία Μαρούπα βγήκε και το είπε. Οπότε πιο ειδικός από την κυρία Μαρούπα δεν νομίζω να είμαι ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος. Είναι η ίδια. Αυτά είναι τα λόγια της. Ως φερέφω λειτουργώ. Δυστυχώς στο σημερινό ποδόσφαιρο έχει φτάσει ο Ολυμπιακός το κακομαθημένο παιδί, το χοντρό παιδί της γειτονιάς που είχε ο κάθε ένας, που είχε πάντα μια μπάλα και όποτε έχανε έπαιρνε την μπάλα του και έφευγε. Έτσι είναι ο Ολυμπιακός. Ώσπου να πάρει το πρωτάθλημα δεν θα ησυχάσει. Και πρέπει όλοι να χορεύουμε. Έτσι έκανες εσύ, είχες την μπάλα και αλλιώς δεν σε παίζανε, έτσι. Εγώ φίλε ήμουν φτωχό παιδί, οπότε κλωτσούσα τα τσουβάλια. Τι να κάνω, δεν ήμουν σαν και σένα αφάνκατε. Τι να κάνουμε, εσύ φήμεστε θέλω να, να βγάλω τα πλητά σου τώρα στη φόρα στον αέρα. Δεν μου λες για δήμαρχο της Κοινοκρίνης, δεν κατέβηκες. Έχω και φωτογραφία, εσύ στην εξέδρα από πάνω και από κάτω ο τέτοιος, ο Μπουγάτσας, με πλακάτ Ζάχος και λαός δήμος δυνατός. Και πες ότι δεν ισχύει. Ο Μπουγάτσας από την Καλαμάτια είναι τη δουλειά της Κοινοκρίνης. Υποστηρίζω φίλε, τι να το κάνω. Άντε θα τα πούμε, κλείσε. Άντε κλείνω, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δήμαρχος Ξηροκρίνης. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Έλα φίλε μου, το όνομά σου αν θες. Εγώ είμαι. Ναι. Α, ωραία, ο Νίκος λέγομαι. Έλα Νίκος, ακούμε. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Παοξής. Παοξής, ναι. Ναι, ναι, θυμάμαι, νομίζω έχεις ξαναβγεί έτσι Νίκο. Ή όχι. Καιρό. Έλα, σε ακούμε. Λοιπόν, να πω και εγώ λίγο, γιατί εδώ ακούω άλλα πράγματα και προσπαθώ να ακούω και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, δηλαδή εντάξει, άμα είσαι παοξής, γιατί άμα είσαι παοξής και είσαι στην Αθήνα και ακούς τώρα ραδιόφωνο, θες να πέσεις από τον μπαλκόνι κάτω. Μετέφερε μας, αυτό είναι καλό τώρα, μετέφερε μας τι λένε και τα μήμη εύσου. Ένας, ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι, επειδή εγώ βλέπω ότι, θα μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά λίγο πιο μετά, αλλά επειδή βλέπω ότι, υπάρχει ένας τρόπος εδώ, δηλαδή είναι δύο-τρεις, δεν ξέρω να τους ξέρεις, κάποιους δημοσιογράφους, για πες ονόματα. Πες μας. Ο ένας είναι και Θεσσαλονικιός. Λεάνης. Ο Λεάνης, ναι, τον ξέρω, τον κύριο Λεάνη τον ξέρω. Τον ξέρω όχι προσωπικά, όχι προσωπικά, πρόσεξε, τον ξέρω σαν όνομα. Ερυθρόλευκων πεπιθήσεων, ναι. Όχι, Αριανός είναι. Όχι, Αριανός είναι. Λοιπόν, κάνει αυτός εκπομπή με έναν άλλο κύριο που λέγεται Χριστόγλου. Χριστόγλου, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα επίπεδο δημοσιογράφου που άρχισε και γράφει. Εγώ να σου πω κάτι καταρχήν να πω ποδοσφαιρικά. Ο Χριστόγλου τι είναι? Ολυμπιακός. Α, είναι Ολυμπιακός και Αριανός. Ολυμπιακός. Ναι. Πού κάνουν φίλε μου, Sport FM, πού κάνουν? Sport FM. Καλά το φαντάστηκα. Για πες μας. Λοιπόν, καταρχήν να πω ποδοσφαιρικά γιατί εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος. Εντάξει. Στο Άρης ΠΑΟΚ έτυχε να το δω εδώ. Πάω και το βλέπω κάπου σε ένα μαγαζί, συνήθως είμαι 3-4-5 άτομα και πάω τώρα και ήταν καμιά τριανταριά άτομα που ήταν, είχε έρθει μια παιδική ομάδα ποδοσφαίρου και ήταν εκεί να το δουν, μαζί με τους από Θεσσαλονίκη, ναι. Μαζί με τους συνόδους, ναι, τους προπονητές κτλ. Mm. Και ξέρεις, του λέω γαριτολογώντας, κοιτάξτε, λέω να είστε κατέμιδες, ξέρεις. Λοιπόν, τελικά ήταν κατέμιδες. Μάλλον ήταν για σένα. Λοιπόν, ναι, ξεκινάει το παιχνίδι λοιπόν. Εντάξει, ξεκίνησε καλύτερα ο ΠΑΟΚ, έχασε κάποια γκολ. Μετά όρισε και 100% αποτελεσματικότητα. Ήταν πιο κοινικός και δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Εγώ έτσι είδα το παιχνίδι. Mm-hmm. Λοιπόν, και συγχαρητήρια, δεν μπορώ να πω κάτι για το παιχνίδι. Μπράβο στον Άρη που κέρδισε. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Και η καζούρα για να σου κάνουν πλάκα και τα λοιπά, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι όπως ζούμε. Γι' αυτό ζούμε. Αλλά όταν υπάρχει δημοσιογράφος που
να μιλάει, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο που να ξεσηκώνει. Εγώ που είμαι πολύ φιλήσυχος άνθρωπος, να μου ανεβάζει την πίεση και. Τι είπε, τι είπε, πες μου. Πες μου για να μπορέσουμε να κρίνουμε κι εμείς. Καταρχήν, στο ενός στο Facebook, άμα μπεις, υπάρχει, όταν γράφει Μπουγατσορδέλα. Αυτό ποιος θα γράψει, ο κύριος Λεάνης. Χριστόβουλο. Ο Χριστόβουλο είναι Ολυμπιακός όμως, ναι, κατάλαβα. Ναι, Μπουρδέλα. Ο Άρης. Εντάξει. Το αποσύρεις. Λοιπόν, όταν δημοσιοποιείς κάτι, δεν είναι μικρός. Είναι 60 και χρονών, 60 κάτι χρονών. Άκουσε δηλαδή, με, όποιος έχει δημόσιο λόγο και είναι ή γραπτό ή ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό χρόνο και τέτοια πράγματα, ας πούμε, τέτοιες εκφράσεις, τι να πω, είναι άξιος της μοίρας του. Τώρα, απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, δώσε μου και εμένα κάτι. Μπορεί να μην υπάρχουν ύβρις, αλλά εδώ Θεσσαλονικοί δημοσιογράφοι το ίδιο βράδυ μας είπαν ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ από τη διαιτησία. Εντάξει. Δηλαδή, σου δίνω την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ναι. Μπορεί να μην είναι βρισιά, αλλά και ηλίθιοι δεν είμαστε. Εντάξει. Η άποψη, το να υπάρχει κάποια άποψη. Ναι. Εντάξει, να υπάρχει κάποια άποψη είναι. Εντάξει, ναι, ρε φίλε, εντάξει, δίκιο είσαι. Μα σου είπα, δεν έβρισαν, αλλά ναι. Να βγαίνει το βράδυ και ναι. Να λες ότι. Δηλαδή, τι να πω, εντάξει, δεν ήταν βρισιά, επαναλαμβάνω. Αλλά σαν να μας λέει ότι είμαστε ηλίθιοι. Ο καθένας τα βλέπει όπως νομίζει τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν μπορώ να βάλω τα γυαλιά στο κάποιον άλλον. Εγώ κοιτάζω πάνω απ' όλα όταν κάτι δεν πάει καλά σε μένα να διορθώσω σε μένα και όχι να τα ρίξω. Σωστή οπτική. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι σε όλες τις μεριές όπου για να καλύψουν, γιατί μπορεί να, δεν ξέρω το οτιδήποτε, μπορεί ο κάποιος να έχει κάποιο όφελος, εγώ δεν έχω κάποιο όφελος, να θέλει να έχει μια δική του τακτική. Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αλλά και να λένε τέτοια πράγματα, ας πούμε, όταν είσαι δημοσιογράφος, άλλο να είσαι σε μια οπαδική εκπομπή. Συμφωνώ μαζί σου. Που και πάλι πρέπει να προσέχεις. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα άκουγα, ας πούμε, ένα άλλο σταθμό. Και παράδειγμα, βγήκε ένας δημοσιογράφος του Ολυμπιακού και το ρωτήσαμε, παράδειγμα του χάρη, για τον Ντουρουμισάη. Για το τελικά, σαν τι μεταγραφή είναι στον Άρη. Εσύ ξέρεις σαν τι μεταγραφή είναι στον Άρη. Μεταγραφή, ξέρω ότι ο Άρης τον πήρε με μεταγραφή. Πλήρωσε τον Ολυμπιακό και τον πήρε. Αυτό είπε η ΠΑΕ Άρης τώρα. Αν ξέρει κάτι άλλο δημοσίω. Σαν? Άκου. Σαν ελεύθερη μεταγραφή λες. Άκου τώρα. Επειδή βγήκε ο κύριος Βρεβελές, λέγεται. Πώς λέγεται? Βρεβελές. Βρεβελές. Α, Βρεβελές του Ολυμπιακού. Και εγώ τον ξέρω. Τον έχω δει και σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ναι. Τι είπε ο κύριος Βρεβελές? Άκουγα, ρε παιδί μου. Είπε ότι ο Ντουρουμισάη, από όσο γνωρίζω, λέει, από όσο γνωρίζω, γιατί δεν έχω δει την ανακοίνωση κτλ. Λέει, είναι περίπτωση Γιαννιώτη. Γιαννιώτη. Όπως ήταν στον Ατρόμητο. Δηλαδή, ο Γιαννιώτης στον Ατρόμητο δανεικός ήταν. Όχι, είπε ότι μπορεί να έχει πάει με μεταγραφή, αλλά ναι. Ο Ολυμπιακός, εάν θέλει το καλοκαίρι, ναι. Με ένα ενδεικτικό αντίτιμο κτλ., τον έχει σαν δικό του. Αυτό, φίλε, είναι πολύ εύκολο να το δούμε. Κατατεθειμένο συμβόλαιο δεν υπάρχει στην Super League. Νομίζω ότι τα γράφει αυτά τα πράγματα. Αυτό, πού να το ξέρω, να σου πω κάτι. Αυτό το όχι, είπα, όχι, έτσι και στο είπα. Αυτό πρέπει να διαφερθείς εσύ. Εγώ, εντάξει, δεν είμαι Αριανός. Απλά σου καλά, τι να διαφερθώ, ούτε εγώ. Δημοσιογράφοι να διαφερθώ, δεν είμαι δημοσιογράφος. Αυτό πάντως είναι πολύ εύκολο. Επειδή ο παδός του Άρη, δεν ξέρω τώρα. Όχι, ο παδός του Άρη, δεν είμαι δημοσιογράφος. Ναι, λέω, θα μπορούσες να το ξέρεις αυτό τώρα. Όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά λέω ότι είναι κάτι πολύ εύκολο να φανεί, γιατί κάθε ομάδα τους παίκτες έχει κατατεθειμένα συμβόλαια στην Super League, έτσι. Σε κάποια αρχή, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι Super League. Πολύ εύκολο να το δούμε. Super League, ΕΠΟ, παντού. ΕΠΟ είναι κατατεθειμένο. Για να βγει συμβόλαιο, γράφει. Απλά έτυχε, ρε παιδί μου, ναι, έτυχε. Κατάλαβα, τι μας μετέφερε. Και είπε αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ για την ομάδα μου και επειδή είπε τώρα γιατί έλεγε για την Ξάνθη και επειδή άκουγα και εδώ. Τι λέγανε, τι λένε εκεί πέρα, δώσε μας το κλίμα, τι λένε εκεί τα. Αυτά που θεωρείς, μη μας λες του Ολυμπιακού, ας πούμε. Κοίτα, αυτά που θεωρείς κάποια φωνή πιο σοβαρή και μη βαμμένη, ας πούμε. Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ προσεκτική. Δεν λένε τίποτα. Απλά βγάλα νομίζω το μεσημέρι εκεί τον Γκούγια κτλ. Αλλά είναι πολύ προσεκτική. Δεν λένε τίποτα. Λένε ότι ο Ολυμπιακός περιμένει με βάση αυτά που έχει καταθέσει κτλ. Χωρίς να κάνουν κρίση, ας πούμε, κτλ. Α, δεν είναι έτσι. Κατάλαβα. Ναι, γιατί. Είναι πολύ λογική. Λογική προσέγγιση, γιατί και οι άλλοι από πίσω περιμένουν, έτσι. Ωραία. Ναι, είναι πολύ προσεκτική. Ωραία. Θέλω να πω καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Ναι. Ελπίζω αυτή την Κυριακή να παίξει με περισσότερο πάθος και να κερδίσει.
υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι, και παιδιά, ειλικρινά, ένα παιχνίδι είναι. Εμείς ουσιαστικά έχουμε τη στεναχώρια, τη χαρά μας, την ψυχική. Δεν έχουμε κάποιο κέρδος που να πρέπει να σκοτωνόμαστε κτλ. Βεβαίως, αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα η ευχαρίστηση για την ομάδα σου. Αλλά λίγο πιο χαλαρή τόνη, γιατί είναι παιχνίδι να το χαρούμε. Να γελάσουμε, έτσι, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Έτσι όπως τα λες. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ελπίζω μετά με το που γυρίσουμε να μπορέσεις. Δεν θα μπορέσει. Πάλι γραμμέ άκου, να ξέρεις. Να ξέρεις. Νιώθω και λίγο τέτοιο. Όχι, εντάξει. Τα είπαμε στο πρώτο μισάωρο. Τα είπαμε και χθες. Τα είπαμε και χθες, όντως. Θα έχουμε ένα 20 λεπτό γεμάτο, νομίζω. Και το 23-12-87 και 3-8 θα είναι και πάλι ενεργό. Πιστεύω να πούμε και δύο πραγματάκια. Όχι, πάει το τέλειο. Δύο πραγματάκια και για την αγωνιστική που έρχεται. Όλα αυτά σε λίγο στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. 23-12-87 και 3-8 το τηλεφωνικό κέντρο. 1/4 έχουμε ακόμη. Δεν είναι κανείς στην αναμονή. Ξεκίνα γρήγορα, πες τα γρήγορα. Πριν προλάβει να πάρει κανείς τηλέφωνο, Στέλιο. Λέγε. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. Εντάξει, αγωνιστικά έχουμε μόνο το θέμα ότι επιστρέφει ο Κρέσπο. Ο οποίος σήμερα, σήμερα προπονήθηκε κανονικά. Ναι. Τώρα το τι θα γίνει θα φανεί. Είναι και το τι σκέψεις κάνει και ο Αμπέλ Φερέρα. Σπέξε, ο Βαρέλα, καλός ήταν. Στο Χαρλάο, καλός ήταν ο Βαρέλα. Σπέξε ο Βαρέλα. Ο Μαουρίσιο είναι αμφίβολος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Οπότε θα. Όχι, αυτή είναι τώρα ερώτηση. Τώρα πλάκα, το κάνω για πλάκα. Γυρίζει ο Κρέσπο. Ποιος θα βγει, είσαι σίγουρος ότι θα βγει. Ο Βαρέλα θα βγει σίγουρα. Ξεκάθαρα. Όχι ο άλλος, ναι. Βαρέλα. Συγγνώμη, ο οποίος Βαρέλα από την αρχή της σεζόν δεν πάει καλά. Ένα λεπτό. Πέρσι το δίδυμο, δεν ήταν Βαρέλα. Κρέσπο. Κρέσπο. Ναι. Ωραία. Και είσαι σίγουρος ότι θα βγει ο Βαρέλα, έτσι. Ναι, εγώ βάζω ένα ευρώ στοίχημα. Ένα ευρώ βάζει, ναι. Και ο Ίγκασον δεν ξέρω, δεν ήταν καλός ο Χαρλάος. Δεν ξέρω πώς τον είδατε καλό το Ίγκασον. Δεν ξέρω. Γενικότερα ο Βαρέλα από την αρχή της σεζόν δεν είναι καλός. Καλά, αυτό έχει δίκιο. Έχει κάνει πολλά λάθη. Αυτό έχει δίκιο. Τουλάχιστον στα παιχνίδια που είδα ότως δεν ήταν καλός. Οπότε καλύτερα να βάλεις έναν άλλον παίκτη. Ναι, στο ρώτησα γιατί πέρσι το δίδυμο ήταν αυτό, έτσι. Ναι, παλιότερο, πέρσι η ίδια άμυνα ήταν, η οποία ήταν βγήκε καλύτερα άμυνα του πρωταθλήματος. Ναι. Φέτος, Δείχνει είναι χωνή η άμυνα. Όντως. Λοιπόν, αυτός η ΑΕΚ, νομίζω επειδή άκουσα και στην ΕΡΤΡΙΑ, πλήρης έρχεται η ΑΕΚ. Πλήρης τώρα, έρχεται, το ΑΕΚ τώρα από ρόστερ, δεν νομίζω γίνει κάτι ιδιαίτερο. Η ΑΕΚ βέβαια το στοιχηματικά, επειδή το είπα και προηγουμένως, εσύ το Στέλιο, το κόμματα, ποιο ήταν αυτό, το κατάλαβα, ποιο ήταν αυτό το τελευταίο που έβαλες που ξεκινήσαμε. Brian Ferrer. Brian Ferrer, ρε Στέλιο. Και εγώ μπήκα, ήμουν έξω γι' αυτό. Λίγο έπιασε. Brian Ferrer, δηλαδή γινόμαστε και ρεζίλοι. Έλεγα ότι δίνει πάρα πολύ το διπλό της ΑΕΚ. Εντάξει, δεν πιστεύω θα κερδίσει η ΑΕΚ, αλλά εξωπραγματικά πολύ το δίνει. Το έδινε 6,5-7, κάπου εκεί. Τόσο πολύ το έδινε. Ναι. Πέρα, αν μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα θα σου πω. Ήθελα να δω αυτό και πόσο δίνει και τον Άσο του Άρη στο μπάσκετ. Πάρα πολύ τον δίνει. Πάω ΚΑΕΚ. Έπεσε τώρα. 6,15 είναι το. 1,53 είναι ο ΠΑΟΚ. Πάλι είναι πολύ. 1,53 ο ΠΑΟΚ, 4,30 το Χ, 6,15. Εντάξει, η στοίχημα αν είμαστε είναι ακόμη χορηγός εδώ στο ραδιόφωνο, είναι. Οπότε μπορούμε να την πούμε. Δεν απάντησε, δεν πειράζει, το λέω μόνος μου. Και το μπάσκετ θέλω να δω λίγο, δώσε μου πόσο δίνει να δω αν έπεσε βασικά. Μπάσκετ Λίγκ Ελλάδος. Κολοσσός Ρόδου ΑΕΚ, βλέπω. Λάρισα ΠΑΟΚ. Σκέψου, δες. Λάρισα ΠΑΟΚ δίνει τον ΠΑΟΚ φαβορή. Η Λάρισα είναι πιο πάνω, έχει καλή ομάδα. Δίνει τη Λάρισα 2,50 και 1,53 δίνει τον Άρη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρης. Θα μας κάνει να παίξουμε τώρα. Άρης Ηρακλής 1,65 τον Άσο δίνει. Άρης Ηρακλής 1,65 τον Άσο και 2,22 το διπλό του Ηρακλή. Θα μου πεις ο άλλος είναι πρόκληση το 2,22. Μπορεί να το δει από την άλλη. Εγώ το βλέπω με την οπτική την Αργιανίδη και πιο πολύ. Το 2,22 του Ηρακλή για κάποιον είναι λουκουμάκι. Κάτσε να δω και το ημίχρονο τελικό. Θα προτιμήσουμε ημίχρονο τελικό. Αν έχουν τίποτα 10 στα 10 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, χάσαμε. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό, 2,27. Θα το τιμήσουμε του Άρη. Να πω την αλήθεια. Διαβάζω κιόλα και ο Ζάρας λέει κάτι. Διάβαζα. Εντάξει, ο Ζάρας και. Έχει ένα προβληματάκι. Ναι, ένα προβληματάκι. Αύριο βλέπω ότι θα έχουν και άλλοι προβληματάκια. Τώρα είναι και ο Διονύσης έξω, τέτοιο ευτυχώς δεν με ακούνε. Οι Ηρακλήδες που έρχονται μετά. Η επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, άλλο έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο αγωνιστικό τώρα, δεν ξέρω. Ο Άρης έχει τίποτα. Ο Άρης τι να έχει. 7,5 ώρα με τη Λάρισα παίζει.
Εγώ είπα χθες, τα συζητήσαμε χθες. Η άποψή μου δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Ένικ. Χρειάζεται μια. Θέλει rotation. Θέλει ένα rotation. Και ο Άρης δυστυχώς, θα πω αυτά που σου είπα και χθες, γιατί τα διάβασα και σήμερα. Δεν έχει τουλάχιστον στην αμυντική του γραμμή και στη θέση του τερματοφύλακα, έτσι. Δεν έχει την δυνατότητα να κάνει το rotation. Δεν έχει ούτε έναν παίκτη αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που το Λάρσον, ο Λάρσον λέω καλό αυτό, ο Σούντγκρεν, δεν ξέρω κιόλας αν τον πάρει. Εγώ θα έβαζα και τον Σούντγκρεν, είπα, μέχρι και τον άλλο τον ηθοποιό θα έβαζα, τον Γιτίγελ. Κλαίω όταν το λες ηθοποιό, να ξέρεις. Ηθοποιός, γιατί είναι κακό. Το κακό δεν είναι ότι είναι ηθοποιός, το κακό είναι ότι είναι και κακός ηθοποιός. Το να είσαι καλός ηθοποιός είναι και καλό. Μιλάω για τον Μενέντεθ. Αυτοί οι δύο είναι. Θα τους έβαζα εγώ. Ειδικά για τον Γκόρκουτ θα έβαζα, δεν ξέρω, μέχρι και τον φροντιστή να παίξει, γιατί το παιδί και η εθνική Ουγγαρίας και έχει πάρει όλη την γραμμή. Ανεβάζει το αριστερό μπακ από την ΚΑΠΑ 19. Σοβαρά μιλάς. Από την ΚΑΠΑ 19 θα παίξει, σκέψου. Δεν σου είπα ηθοποιός. Σκέψου, δεν τον βάζουν ούτε καν. Προτιμούν από την ΚΑΠΑ 19 να βάλουν. Σοβαρά τώρα, πότε δεν τον πήρα χαμπάρι αυτό εγώ. Μέχρι το απόγευμα έβλεπα τα. Άμα παίξει από την κάρτα 19. Αλλά θα μου πει κι άλλο συμβόλαιο. Έχει, κάθεται στο συμβόλαιο, σου λέει τι. Βέβαια τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι, απαλλαγόμαστε από τον Μενέντεθ. Το δύσκολο είναι όμως η περίπτωση του Ντουάρτη, που ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, επειδή έχω και ένα φίλο να εξή που βλέπει λίγο τα πρωταθλήματα, πέρσι λέει ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Αυτός, τα δύο εξτρέμ, αυτός και ο άλλος, είναι εξής αυτός. Και μάλιστα η ΑΕΚ λέει ήθελε τον άλλον. Τον εξτρέμ δεν τον πήρε τελικά. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Το να μην έχει παίξει με κανέναν προπονητή, κάτι λέει αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι και τις δηλώσεις του Τόλι του Τερζή. Δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να είναι παλέμαχος. Και την κάτσαμε την βάρκα. Έχει τριετές συμβόλαιο. 270.000 λέει την πρώτη χρονιά. 300 τη δεύτερη και 340 την τρίτη. Πού να φύγει. Και πού να φύγει αυτός. Βρήκε το μήνα που τρέφει τους 36, όχι τους 12. Λοιπόν, πάμε στο φίλο και θα σχολιάσουμε κι άλλο μετά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Καλησπέρα, εσείς. Α, παράξενο, μόλις πήρα. Okay, Κώστας από Καναδά. Από Καναδά? Από Βανκούβερ, ναι. Χιονίζει και λίγο εδώ. Τι κάνει, χιονίζει? Ναι, λίγο και δεν χιονίζει συνήθως εδώ, αλλά τώρα μας έδειξε λίγο. Τι ώρα είναι, φίλε μου, λίγο? Και τι ώρα είναι? Τώρα είναι, φίλε μου, είναι 1:50 το μεσημέρι. 1:50, αλλά σε ακούμε. Μάλιστα. Πάω ξύση, μία μοναδική, να είμαι ειλικρινής, είστε η μοναδική εκπομπή που ακούω από το Λίμπερο. Για προσωπικούς λόγους, μια φορά σας άκουσα. Ευχαριστώ. Σας ήξερα και από παλιά, βέβαια. Μας θυμάει. Βεβαίως, ειλικρινά. Και άλλωστε δουλεύω, μάλιστα, σε ατόρια κλπ. Και μου κρατάτε φοβερή παρέα, καταλαβαίνεις τι λέω. Να είστε καλά. Λοιπόν. Και αυτό που ήθελα να πω στη μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι το θέμα του Ντουρμπισάη. Ναι. Είδα, παίρνω πάσα από τον κύριο που πήρε πριν από το διάλειμμα. Ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω, βέβαια θα πεις εσύ, δεν είσαι δημοσιογράφος. Όχι, όχι. Ο κ. Χρήστανθος είναι. Πώς έχεις τη λέω. Εάν άκουσες, είδες τον αγώνα, είμαι σίγουρος. Και εγώ είδα τον αγώνα. Πάρεις ΠΑΟΚ. Όχι, στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη με το κυπέλλο. Πώς δεν το είδα, εδώ ήμουν γιατί σχολίαζα. Εδώ εάν και... το θυμάσαι, προφανώς, ναι, επειδή ίσως να μην έπεσε στην αντίληψή σου, ναι. Όταν έγινε αλλαγή ο Ντουρμπισάη και μπήκε μέσα, ναι. Ή διαζευτικό, ο speaker του αγώνα, ή ο δημοσιογράφος που ήταν στον πάγκο της, ξέρεις, που είναι στον πάγκο της ομάδος, είπε πεντακάθαρα, ο οποίος είναι ιδανικός από τον Ολυμπιακό. Το είπε απλά στον Κοσμοτέ. Δηλαδή, βάλτε την καστέτα και ακούστε. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Ναι, ωραία, πες να μην ολοκλήρωσε. Γιατί είπε, επειδή ρώτησε σε μένα, θα μιλήσω όσο θέλεις. Γιατί μέσω στούντιο, εγώ υπήρχε η περιγραφή του παιχνιδιού από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Δεν είχα ήχο από τηλεόραση. Έτσι, δηλαδή έβλεπα μόνο. Ο ήχος ήταν από την περιγραφή των απεσταλμένων του Λίμπερο. Είμαι σίγουρος ότι δεν με αφιπάρεις, θα λέμε σίγουρος επίσης ότι αν ρωτήσεις σίγουρα θα το μάθεις. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι, ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Ντουρμπισάη, συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, άρχισε τις προπονήσεις 28 του μηνός και είπαν μάλιστα τα site τότε, λέγανε ότι να δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, διότι δεν ήταν πρώτου μήνα επίσημα. Έτσι, ναι, αλλά επίσημα όμως, συμφωνώ απόλυτα, αλλά από την πρώτη του μηνός και νομίζω σήμερα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 10, δεν άκουσα πουθενά ότι ένα απλό παιδί μου ήρθε με τόσα χρήματα. Για δύο χρόνια συμβόλαιο, ξέρω ένα χρόνο, έξι μήνες και με τόσα λεφτά στον Ολυμπιακό. Δεν είναι κακό. Το αντίθετο δημιουργεί ερωτήσεις. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό ότι δεν υπάρχουν λεπτομέρειες της συμφωνίας. Βέβαια, άμα ρωτήσω κι εγώ για κάποιον μπέκ του ΠΑΟΚ, ούτε γι' αυτό υπάρχει. Ας πούμε, άμα σου πω πώς είναι το συμβόλαιο του Κρέσπο, δεν ξέρεις. Όχι, θέλω να πω ότι του Κρέσπου κάποια στιγμή όταν ήρθε στην ομάδα έγινε. Α πούμε του Βαρελά πέρσι που ήταν. Αγαπώ για μια μεταγραφή. Ποιον πήρε.
Ποιον πήρε ο ΠΑΟΚ μεταγραφή, ποιο παίζουμε για το Μίσιτς, παράδειγμα. Εγώ... τώρα που λέγαμε τον κρατήσουμε, τον κρατήσουμε. Δανεικό είναι ο Μίσιτς. Δανεικό είναι ο Μίσιτς από πορτογαλική ομάδα. Εγώ σε αυτό που λες συμφωνώ μαζί σου για να δεις ότι δεν είναι τίποτα κρατικό μυστικό. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, να δούμε το συμβόλαιο του Ντερμισάη τι λέει. Λέει ελεύθερο, λέει δανεικό. Υπάρχει κατατεθειμένο συμβόλαιο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Πώς παίζει, πώς εκδόθηκε, πώς εκδόθηκε δελτίο. Πώς, ναι, αλλά γιατί κάποιο site, και έστω και η ΠΑΕ του Άρη επίσημα δεν το ανακοίνωσε στο site της. Όχι, νομίζω είναι, το ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Νομίζω η ΠΑΕ το ανακοίνωσε. Δεν ανακοίνωσε, όχι. Το ανακοίνωσε. Να είμαι ειλικρινής. Το ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Δεν ανακοίνωσε τη μεταγραφή. Χωρίς χρήματα, δηλαδή πήρα μεταγραφή με... Όχι, ανακοίνωσε τέτοιο, δεν έδωσε λεπτομέρειες. Χρημάτων, το λέω, όχι. Είπε δεν ανακοίνωσε τη μεταγραφή. Δεν μπορεί να καμία ομάδα δεν βγάζει στην ανακοίνωση με πόσα χρήματα έχει στον ποδοσφαιριστή. Το μόνο το οποίο μπορεί να ανακοινώσει. Συγγνώμη λίγο. Το μόνο το οποίο μπορεί να ανακοινώσει η εκάστοτε ομάδα είναι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για μια πιθανή αγορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αγοράσει τον Μίσιτς, θα μπορεί να πει ότι καταθέσαμε 2 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, για να αγοράσουμε τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή Μίσιτς. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά συνήθως λέμε ότι και ο κύριος Μίσιτς, παράδειγμα, θα παραμείνει στην ομάδα μας για 2 χρόνια με τόσες ζητήσεις επαναλαβές. Αυτό έχει γίνει. Δηλαδή, δεν λέω κάτι παράλογο. Τα τελευταία χρόνια αυτό ποτέ δεν γίνεται. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Ωραία. Αυτά, όσο για το σαββατιάτικο αγώνα το δικό σας, εκεί στη Λάρισα, από ό,τι βλέπω, θα είστε και οι 2 ευνοημένες ομάδες, δηλαδή κάτω από τη διασκέπη είστε, ευνοημένες με την έννοια του Ολυμπιακού, θα γίνει ένας ψιλογαγκή, να σου πω κάτι. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, δεν λέμε. Ναι, αυτό είναι σωστό. Άρα είναι λογικό κι εγώ, ξέρεις κάτι, δεν το βλέπω ούτε σαν... κάποιος μπορεί να πει πολύ απλά, επειδή με παγκοσμίζεις ότι ο Αριανός με βλέπει σαν φθόρο, με ζήλια ίσως επειδή υπάρχει ένας μεγάλο επιτυχίες. Αλλά ξέρεις κάτι, οι κινήσεις του Άρη για μένα είναι πάρα πολύ λογικές. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο παρά να πήγαινε κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Αυτά χειροδημούν στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, να σε καλά. Ωραίος από τον Καναδά ο φίλος. Να τον ακούμε και πιο τακτικά. Και αυτόν. Καλησπέρα στον επόμενο. Δεν θα μιλήσω, είπα. Χαμός. Σε είπα. Να μιλήσω εγώ 2 λεπτά και... Γεια σας. Ο Γιάννης. Καλησπέρα, Αριστίδης. Έλα, Αριστίδης. Αχ, μια... Τζακποτ. Έλα, ρε, Άρη. Πάμε, ρε, φίλε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Να σου πω, αυτός ο αδέκαστος μπάρας που βγήκε πριν καμιά... Ο αδέκαστος μπάρας, ο δικηγόρος. Αδέκαστος μπάρας. Δεν κατάλαβα, ρε. Ο αδέκαστος ο μπάρας που πήγε ο δικηγόρος. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτός τώρα τι είπε. Τον απάντησα, ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, όχι, δεν, επειδή ξέρεις τώρα... Ο καθένας αρκεί να μην βρίζει, μπορεί να πει ό,τι θέλει, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, επειδή σας ακούω από το ίντερνετ, μια φορά σας χάνω. Είπε ότι δεν κατάλαβα, επειδή κάνω ανανεώσεις στο κινητό, ξέρεις. Ναι, κολλάει πολλές φορές. Αυτό έχεις δίκιο και εγώ όταν ακούω από το... Από το e-radio, από το κινητό, κάνει λούπα πολλές φορές. Λούπα λέγεται αυτό. Μπράβο, λούπα. Λούπα λέγεται. Δηλαδή λέω εγώ αυτό και το ξανακούσε μετά από 20 δευτερόλεπτα ξανά το ίδιο να το λέω. Λούπα λέγεται, κύκλος λέει. Μπράβο, λούπα, ναι, είναι δημοσιογραφικός όρος όντως. DJ-κός, είπε... Ορίστε. DJ-κός είναι. Λούπα. Α, DJ-κός είναι. Μπράβο, λούπα. Λούπα είναι DJ-κός. Μπράβο, σωστά, σωστά. Έλα, πάμε. Είπε ότι μας έκαναν δώρο το μάτι. Στο τέλος με αυτό έκλεισε ότι ναι, ήταν δώρο. Το 4-2 εννοούσε ότι η ομάδα του το έκανε δώρο φυσικά. Στον Άρη. Ναι, τώρα, αυτό εννοώ. Ναι, αυτό εννοούσε. Ή είπε ότι θα έρθει να πάρει κάποιος στον Άρη, ναι, κτλ. Αν δεν τιμά. Εμάς μια φορά δεν τιμά, αυτούς δεν τους τιμά 100, έτσι. Ναι, δεν το κατάλαβαν αυτό. Δεν δώρο πάω. Αυτό το πράγμα. Και να χάσει το αίτο από τον Άρη. Εντάξει. Πολύ. Όχι, άκουσε με λίγο. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ανώτατο σε βάθος χρόνου, εγώ μπορώ να σου πω ότι τέτοιο. Αλλά ρε φίλε, τώρα να χάσει και το αίτητο. Και... Τώρα... Το τι να πω, ρε φίλε. Όχι, αυτό και δε, άμα δεν τιμάει. Συγγνώμη, δεν μπορούσε να χάσει μισό μηδέν αφόσον ήταν συμφωνημένο. 4 έπρεπε να φάει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πέρα από αυτό, στο παρελθόν πήγαιναν και παρακαλούσαν. Να χάσουν από την Καλαμαριά και να πέσουν. Καλά, εντάξει, αυτά είναι πρόσαβη. Εντάξει τώρα. Σωστό είναι αυτό. Δεν, έτσι και εξάλλου ας αποφασίσουν, ρε παιδί μου, με ποιους είμαστε. Τα κοιμιάζουμε με τον ΠΑΟΚ, τα κοιμιάζουμε με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ποιον είμαστε. Εντάξει, πέρασε. Άστα το. Πάμε, έχουμε παιχνίδια μπάσκετ μπάλα πολύ σημαντικά. Τελείωσε αυτό. Πρέπει να πέσουν κεφάλια, φίλε, για να το πάρουμε.
Θα πέσουν κορμιά, μάλλον κεφάλια. Δεν κορμιά είναι μόνο όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, δεν μασώνει το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Αν δεν γίνουν αλλαγέ. Μιλήσεις για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Αυτό το μάτσο. Διάβασα εδώ λίγο τις δηλώσεις του κυρίου του Προέδρου του ΑΣ που μίλησε εδώ στο Λίμπερο. Και τα μπαν βλέπω από 6-2 γίνα. Λέει, εντάξει, δεν λέει κάτι. Αυτό πρέπει στο επόμενο παιχνίδι με τη Λάρισα. Να υπάρχουν δύο καινούργια Αμερικάνοι. Να φύγει αυτός ο Μόρις, ένα σίγουρα. Γίναν 6 και ξανακατέβηκαν στα 2. Δύο, τώρα το διάβασα. Νομίζω 2 μπαν είπε ότι υπάρχουν ο κ. Αρβανίτης. Καλά, δεν είναι. Όπως ήταν πριν, όχι όπως ήταν πριν. Άκουσε, αν ο Άρης κάνει 2 αλλαγές, 2 και πάρει 2 καλούς Αμερικάνους όπως πήρε ο Πάοκ παραδείγματος χάρη, θα έχει. Πρόσεξε, θα σου πω για τη δική μου οπτική γωνία, έτσι. Αν κάνει αυτό που σου λέω, θα έχει 20% να σωθεί. Αν δεν το κάνει, δεν έχει 0. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ναι. Αλλά επειδή μίλησες τώρα για τον μπάσκετ που αφορά αυτό το παιχνίδι άμεσα με τον Ηρακλή. Πρέπει να πέσουν κορμιά. Έτσι, για να πρέπει να το καλά, δεν το, δεν το συζητάμε. Το θεωρώ. Εγώ προτιμώ να σωθούμε παρά να πάρω κύπελο. Εγώ σου έχω ξαναπεί αυτό. Έτσι, τώρα διάβασα το μεσημεράκι προς το απόγευμα. Διάβασα, λέει, κάνανε 2 συμβόλαια για το ποδόσφαιρο πάλι. Ναι. Να γυρίσουμε. 2 συμβόλαια σε κάτι πιτσιρικάρια, 2 συμβόλαια. Ναι, αυτό μου είπε, εγώ δεν το ήξερα να σου πω την αλήθεια. Προφανώς ο ένας είναι το αριστερό μπακ για να το βάλουν κιόλας να παίξει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ένα περίεργο επίθετο έχει ο ένας. Εντάξει, χρειάζεται ο Άρης στην άμυνα αυτή τη στιγμή σε καμία θέση από τις 4 δεν έχει ένα αναπληρωματικό. Αν θεωρήσουμε ότι το Όχι, αν θεωρήσουμε ότι ο Σούντγκρεν δεν τον υπολογίζουν για δεν ξέρω για ποιους λόγους. Άλλους λέει υγεία, αλλά ξέρεις, κυκλοφορούν αυτά τα καφενιακά. Και δεν υπολογίζει και θέλει να απαλλαγεί και από αυτόν ο Άρης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει για αλλαγή και στις 4 θέσεις είναι το Σόουζα. Δεν υπάρχει. Τι μένετε, θα λέμε K19 μου λες τώρα θα βάλει. Δεν το βάζει γιατί αυτός έχει κάτι πάνω στο συμβόλαιό του και δεν λέει. Εντάξει, είναι και εντάξει ας το βάλει για ένα μάτσο. Εντάξει, ηθοποιός και ηθοποιός, αντί να βάλουμε ένα στήλο, ξέρω εγώ, στα αριστερά, ένα πάσαλο να είναι στο γήπεδο, θα βάλουμε αυτό να τρέξει, θα κάνει και 2 κατοστάρια. Εντάξει, από το Λότελα καλή και Παναγιώτα, αυτό λέω. Και αυτός ο Κόρκουτ, ρε παιδί, τι παιχτάρα είναι. Ο Κόρκουτ κάνει εκπληκτική χρονιά πραγματικά. Δεν φάνηκε ότι θα είναι καλό. Βέβαια, δες πως είναι. Είναι αυτός που κάνει το λάθος στην Τούμπα, βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Αλλά είναι. Εντάξει. Είναι ένα τρομερό λάθος όμως. Τρομερό λάθος έκανε. Τρομερό λάθος έκανε. Αν θυμάσαι, τρομερό λάθος έκανε. Έχει μπει και ο Σόουζα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε 3 center back και κολλάει, γίνεται 4ο center back. Και αφήνει 2 παίκτες, τον Μίρσιτς και ένα ακόμη δεν ξέρω ποιο ήταν ο άλλος. Ήταν μόνοι τους αριστερά. Δεν στη φάση το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Τρομερό λάθος είναι. Που έκανε τη σέντρα, λες. Ναι. Τι? Που έκανε τη σέντρα και έβαλε τον γκολ άλλο στο. Το 2-2 του ΠΑΟΚ σου λέω. Δύο μόνοι τους είναι. Και πρόσεξε, έχει μπει κάποια λεπτά νωρίτερα ο Σόουζαν για να κάνει τον τρίτο center back. Εντάξει, για το Θεό δηλαδή. Να σου πω κάτι, και ο Μέση έχει χάσει πέναντι. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Για μένα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης. Φέτος είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Είναι διαφορετικό και συνεχίζει και τρέχει στο άλλο. Εντάξει. Και πρέπει να είναι και. Εγώ με τη Λάρισα δεν θα τον έβαζα και πιστεύω να μην το βάλει. Στο κάτω-κάτω κατέβηκε με 10 που λέει ο λόγος. Μην το βάλει καθόλου. Να ξεκουραστεί το παιδί, γιατί οπότε έχω πάρει. Έτσι τον έχω δει. Είναι και καλός χαρακτήρας άνθρωπος. Πρέπει να είναι και χαμηλών τόνων, έτσι. Δεν είναι ανακάτω σου. Παίζω εγώ. Δίνω τις υπηρεσίες μου στην Μπάι Άρης. Θα παίξω ένα παιχνίδι. Δεν θέλω πολλά. 100 ευρώ θέλω. Πολλά είναι. Συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να σε καλά. Καλά. Τσάω, να σε καλά. Πολλά ζήτησα, Πολλά είπα. Εντάξει, 50. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, όχι Χρήστο, έτσι. Να μην πάρουμε άλλες γραμμές. Και κάτσε να δω για να. Είμαστε και 59. Τι να πω, βλακία είπα. Νόμιζα παρά 10 είναι. Και 59 είναι. Και 59 είναι, όντως. Τους χορηγούς έχουμε να πούμε. Πάλι ρε Στέλιο. Στέλιο, να σε καλά πάντως. Εντάξει, μιλήσαμε και στην αρχή, μας πήραν σβάρνα τα τηλέφωνα. Καλά είναι, καλά είναι. Όσο έχει τηλέφωνα είναι καλά. Όντως, εντάξει, η εκπομπή πάντως δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Με σένα βλέπω ακόμη περισσότερο. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πραγματικά είσαι. Εγώ έχω να το λέω, τη λέω και στους φίλους μου ψαριών, στο παιδί δεν είναι. Λέω ρε παιδί μου, γιατί μου λένε για δημοσιογραφία. Πόντως ο Πάο και προς Σαββίδη στο δημοσιογραφικό τομέα ήταν πολύ περισσότερο από τον Άρη και προς Σαββίδη. Και λέω ότι ο Άρης δεν βγάζει, ρε παιδί μου, έτσι, δημοσιογράφους τέτοια. Και λέω, και φέρνω παράδειγμα εσένα, που είσαι ένα νεαρό παιδί. Και λέω, εμείς τον αντίστοιχο Στέλιο Παπαντονίου δεν έχουμε ένα τέτοιο παιδί
να έχει ένα site του Άρη, να τρέχει ένα site μόνος του και να κάνει αυτά τα πράγματα και με συνεχόμενα νέα πράγματα στο site σου. Και μπράβο, σε τιμάει αυτό. Και δεν το λέω επειδή έρχεσαι εδώ πέρα, δεν σε ήξερα, σε γνώρισα και είσαι πραγματικά και σπάνιο παιδί. Το μόνο κακό σου είναι ότι είσαι ΠΑΟΚ. Ο καθένας τα λάττωματά του. Ναι, το μόνο σου κακό είναι αυτό. Εντάξει, να κάνουμε. Να είχα αδελφή στην Έδινα. Δεν έχω αδελφή, συγγνώμη, Αστέλιο. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε και έτσι για να κάνεις τον επίλογο εσύ, να διαβάσουμε τους υποστηρικτές. Πορκεί το ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοσημείες, σας περιμένουμε. Σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ένα μπέργκερ με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Ένα κλαπ αλαντικό και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Αυτές είναι ενδεικτικά κάποιες από τις προσφορές του Πορκίτο. Θα τους βρούμε αυτές τις προσφορές και ακόμη περισσότερες. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Manatidis με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Το τηλέφωνο 2310-924-931 και κάθε απορία σας θα βρει απάντηση. Αυτά, Στέλιο. Αυτά. Πες σε επίλογο. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Και τα λέμε. Μείνετε... Και να ευχαριστήσω βασικά και την πρόσκληση. Τι ευχαριστήσω, ο καλύτερος έκτος παίκτης είπαμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Midnight Express. Από μένα, το Στέλιο και το Χρήστο, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.